Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι τις 12 εδώ στο Λίμπερο 101,4. Φάγαμε τη Σοφία, φάγαμε τον Τηλέμαχο. Τώρα τρώμε στη μάπα την Ιπατία. Έτσι, παλεύουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ιπατία είναι μάλλον πιο soft από τα δύο προηγούμενα. Παρότι το πρωί υπήρχε ένας φόβος με αρκετό χιόνι και στο κέντρο, το οποίο μάλιστα για να έστρωνε στο κέντρο μέσα σε 15-20 λεπτά καταλαβαίναμε τι θα γινόταν στα γύρω-γύρω. Αλλά τουλάχιστον τώρα στο κέντρο η κατάσταση έχει ηρεμήσει από χιόνι, δεν χιονίζει τώρα έξω. Οι δρόμοι είναι καθαροί. Μιλάμε για το κέντρο της πόλης τώρα, έτσι. Όσο πηγαίνουμε προς τα έξω και προς τα πάνω, υπάρχουν ζητήματα. Φυσικά εννοείται ότι στην γνωστή ορεινή περιοχή της Περαίας η κατάσταση από τα χιόνια είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι πολύ ψηλό το υψόμετρο. Και έτσι ο συνάδελφος δεν μπορούσε να δώσει το παρόν σήμερα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εντάξει, τώρα στην Περαία είναι, ανεβαίνεις τουλάχιστον 800-900 μέτρα για να πας. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βάλεις μπροστά μάξι να κατέβεις στο κέντρο. Πού να γίνει αυτό, είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Λοιπόν, πάντα ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Στουτγκάρδη είναι μαζί μας. Χαιρετούμε τον φίλο από τη χιονισμένη Στουτγκάρδη. Εδώ είναι χιονισμένη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Εδώ θα είναι η Στουτγκάρδη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα πάμε μέχρι και τις 12. Έχουμε να πούμε αρκετά. Επιτέλους το έτσι, μεταγραφικό αρχίζει να παρουσιάζει διάφορες εξελίξεις, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, που διαβάζετε, ενημερώνεστε, ακούτε. Δεν είναι τυχαίο ότι είτε το καλοκαίρι τον Ιανουάριο οι πωλήσεις, τα views, οι ακροματικότητες αυξάνονται, γιατί είναι μεταγραφική περίοδος. Και επειδή είναι αυτό που λέγαμε τον Νίκο Παπαδόπουλο μέσα στις γιορτές, ότι ήταν πολύ ήρεμα τα πράγματα, τελευταία, όπως έχετε καταλάβει, μόνο ήρεμα δεν είναι τα πράγματα στις περισσότερες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα του πρίγκιπας, το οποίο περιμένουμε να ολοκληρωθεί πια. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ αρχίζει να ψάχνει εναλλακτικές, όχι σήμερα, στις προηγούμενες ημέρες, καθώς έχει καταλάβει ότι δεν θα αλλάξει κάτι, όσον αφορά τη μετακίνηση του πρίγκιπας στην ιστορική Al Ittihad. Υπάρχουν παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και στην Ευρωλίγκα και σε κύπελα. Νομίζω ότι αργά το βράδυ παίζει Ρεάλ στην Ισπανία. Η Σίτι παίζει με την Μπέρτον για το Link Up. Οπότε θα δίνουμε ενημέρωση και για εκεί. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα στα τέλη της περίοδου. Το σκόρ είναι στο 56-48. 49 τώρα. Γενικά ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Δεν έχει περιθώριο να χάσει παιχνίδι και σήμερα. Δηλαδή, αν το χάσει και σήμερα και μείνει σε 7 νίκες μετά από 17 μάτς, σφίγγει πολύ η κατάσταση όσον αφορά την είσοδο στα play-off. Έχει κάποια προβλήματα με απουσίες. 56-9 το παιχνίδι. Προηγείται ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ της Μπάγκερ Μονάχου. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά. Πιο μετά θα μιλήσουμε και με την Ελένη Μπούντου να μας δώσει ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ. Φυσικά οι φίλοι μας από τον Περιστέρι είναι μαζί μας, οι καλοί μας φίλοι. Τους χαιρετούμε, τους φίλους Βαγγελικούς. Εξαιρετική εμφάνιση χθες. Εξαιρετική, φίλε Γιώργο. Πιστεύω να παρακολουθήσατε. Αν και από ό,τι είδα, υπήρχε ένα εξωτικό Eurogroup χθες. Από ό,τι είδα στα social media, φίλε Γιώργο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, εξαιρετική εμφάνιση από τον αγαπημένο μας παίχτη χθες. Παίχτης ρόλου, έτσι πλέον. Δεν έχει σημασία που παίρνει καμιά 900 χιλιάρικα. Εντάξει, αυτό έχει μικρή σημασία. Στην νίκη του Ολυμπιακού χθες επί της Μπασκόνια. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι όπως εξελίχθηκε. Με τρίποδο σχεδόν μπάζερ μπίτ του Παπα-Νικολάου που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και εκείνη η νίκη του Ολυμπιακού. Ήταν ωραίο το μάτς. Είναι από αυτά τα ωραία παιχνίδια που κρίνονται στο ένα σουτ σε μια φάση που πάντα έχουν το ενδιαφέρον τους. Ένα λάθος που να κάνεις αντίπαλος. Ποιος έφυγε εκεί πέρα στη γωνία στην... Παπάς πρέπει να ήταν, όχι Παπαπέτρου. Λοιπόν, οπότε έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Φυσικά θα δώσουμε λίγο παραπάνω βάρος στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, γιατί από σήμερα έχουν προκύψει δύο ονόματα. Το ένα φαίνεται να έχει λίγο μεγαλύτερη βάση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτός έρχεται αντί του Πρίγιοβιτς. Είναι το όνομα ενός Βραζιλιάνου. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με την Ελένη. Και κύπελο σήμερα. Γκέλα και για την ΑΕΚ, βέβαια. Εντάξει, από τη στιγμή που τα μάτς είναι διπλά στο κύπελο. Και έχεις και τη ρεβάν στην έδρα σου. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα
οι προκρίσεις παίρνονται από τους μεγάλους. Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με το τελευταίο της Football League Κισαμικό. Αλλά είπαμε, από τη στιγμή που παίζει η Ρεβάνς, έτσι όπως έχει γίνει το κύπελλο πλέον, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, η Παναχαϊκή δεν σχέδισε τον ΠΑΟΚ. Αν το δει κάποιος λίγο πιο αγγλικά ποδοσφαιρικά, γιατί ας πούμε η Παναχαϊκή δεν έχει περάσει τον ΠΑΟΚ, θα πει κάποιος. Στην που τον κέρδισε κιόλας. Δηλαδή, κέρδισε ο αδύναμος τον πιο δυνατό. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει το κύπελλο τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν. Οι εκπλήξεις είναι πολύ λίγες. Δηλαδή θα πρέπει η Παναχαϊκή να πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα. Αρκετά δύσκολο. Ή ο Κισαμικός, για παράδειγμα, σήμερα, που θα μπορούσε με ένα 1-1 να πάει στην παράταση και να διεκδικεί εκεί την πρόκριση, θα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα και μέσα στο ΑΚΑ, κάτι που επίσης είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Θα δούμε τι έγινε και στο κύπελο. Εντάξει, γενικά η αλήθεια είναι ότι και με αφορμή την εικόνα του ΠΑΟΚ χθες. Εντάξει, οι ομάδες προφανώς και έτσι, επηρεάστηκαν από τη διακοπή, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία. Έτσι. Απλά είναι αλλιώς όταν έχεις έναν αγωνιστικό ρυθμό, είναι αλλιώς όταν έρχεσαι από 2-3 εβδομάδες διακοπής. Στον ΠΑΟΚ επίσης υπήρχαν εκτός από 2-3 εβδομάδες διακοπής και καμιά 10-12 μέρες παίχτες είχαν πάει, δεν προπονούνταν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο πιο δύσκολη η επιστροφή στην πραγματικότητα, και βλέπεις ότι όταν έχεις αντιπάλους με μεγάλο κίνητρο απέναντί σου, το παιχνίδι γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ χθες πέτυχε μια ομάδα καλή, στην Παναχαϊκή, που είχε διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, που είχε και τη δυνατότητα να το κάνει. Τη έδωσε τη δυνατότητα και ο ΠΑΟΚ να το κάνει. Μια αλήθεια. Και κέρδισε με 2-1. Έτσι, δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει έστω και μια ισοπαλία με την εικόνα που είχε χθες. Γιατί απέναντι του είχε μια ομάδα με μεγάλο κίνητρο, είχε μια ομάδα που παίξε καλά, και ο ΠΑΟΚ ήταν στο κακό του το χάλι. Αυτή είναι η πραγματικότητα από το χθεσινό παιχνίδι στην Πάτρα. Δεν ξέρω αν είναι από αυτές οι ήττες που αφυπνίζουν τις ομάδες ή τέλος πάντων τις κάνουν καλό. Αυτό φαίνεται πάντα στην πορεία. Απλά το επόμενο παιχνίδι που έχει ο ΠΑΟΚ, που είναι στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Παρότι είναι αρκετά νωρίς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση τώρα, σε αυτό το timing, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, φίλε Σπύρο, καλησπέρα στο όμορφο Λονδίνο. Καλέ μου φίλε, με 4 Ιταλούς, ρε φίλε, και κάθε ακούσα μένα. Τι να κάνω, να πω κανένα μπονασέρα λέμε. Καλησπέρα, μπονασέρα δεν είναι. Μπονασέρα από μένα, φίλε Σπύρο, να πεις στα παιδιά. Ιταλικό είναι το ρεστοράν, φίλε. Λοιπόν, γιατί έχουμε και εδώ μια ερώτηση ακόμα. Ο λαός αγωνία θα έρθει παίξει στη θέση του Μορέιρα. Μια χαρά τα πάει μαδί, χωρίς το Μορέιρα, δεν πειράζει. Τι ανάγκη έχει. Δεν έχω ανάγκη αυτή εκεί πέρα, Παναγιώτη. Τα παιδιά είναι σκληροτράχυλα. Δεν έχουν αυτή ανάγκη. Ούτε από πληρωμές, ούτε από πριμ, ούτε από πώς θα λένε, μπόνους επίτευξης στόχων και όλα αυτά. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Η ιστορική και το προδέρμ δεν είναι κάτι που τους λείπει. Είναι μαθημένοι στα πιο δύσκολα. Και ας σου λείπει και ας παίξεις, δεν πειράζει. Έχουμε να πούμε για μπάσκετ λοιπόν, γιατί εκτός από την Ευρωλίγκα που είναι σε εξέλιξη και έχει διπλή αγωνιστική, είχαμε και την νίκη του ΠΑΟΚ χθες και Champions League σήμερα, έπαιξε και Προμηθέας, έπαιξε και ΑΕΚ χθες, και το μπάσκετ ξαναμπαίνει έτσι σε full ρυθμούς μετά τις γιορτές, γιατί το Champions League δεν είχε αγωνιστική μέσα στην διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τώρα επέστρεψαν οι ομάδες, οπότε έχουμε εικόνα και από εκεί. Το Champions League, η πρώτη του φάση ολοκληρώνεται στις αρχές Φεβρουαρίου, σε περίπου ένα μήνα, και ουσιαστικά από εκεί τελειώνει και η πρώτη φάση της σεζόν για τις ομάδες που είναι εκεί, έτσι, γιατί μετά ακόμα και να προκριθούν δεν θα έχουν παιχνίδι κάθε εβδομάδα, θα πάει σε knockout με πιο έτσι normal πρόγραμμα και όχι με παιχνίδι ανά τρεις ημέρες. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 10-61-51. Γενικά, ο Παναθηναϊκός από την αρχή το παιχνίδι με την Bayern το έχει σε μια τέτοια διαφορά πάνω-κάτω. Απλά έχει δύο σημαντικές απουσίες, που είναι αυτές του Λάγκφορντ και του Αντετοκούμπο, οι οποίες ναι, μεν καλύπτονται, okay, αλλά μπορεί στην πορεία του αγώνα, από τη στιγμή που δεν τελειώνει το match, που δεν το καθαρίζει, να το πω έτσι, να φανούν και αυτές. Ας πούμε, εδώ τώρα ο Μίτογλου δεν έκανε μπλοκάου, του πήρε την μπάλα ο Williams από πάνω του, του έβαλε καλά κεφάλι μετά από βολή. Έτσι. Λοιπόν. Αναρωτιέσαι, λέει, αν έχει ίντερνετ
η πόλη με το χιόνι, ε. Δεν έχει κάνει τόσο πολύ το χιόνι, ρε παιδιά. Γεια σου, φίλε Νίκο. Θα σε βγάλω μετά, φίλε, να μας πεις τι γίνεται στην Περαία, την αποκλεισμένη. Με την πολύ μεγάλη. Το πολύ μεγάλο υψόμετρο και το πάρα πολύ χιόνι που έχει. Παναγιώτη, φίλε μου, δεν το έχω στην ερώτηση που μου κάνεις για τις διασταυρώσεις. Θα πρέπει να το τσεκάρουμε λίγο, γιατί το έχουμε αφήσει πίσω. Δηλαδή, με ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι, αν και εφόσον περάσει ο ΠΑΟ και γενικότερα οι ομάδες. Λοιπόν, την Περαία την αποκλεισμένη. Συνδέθηκε και ο Βαθύλακος. Χαιρετούμε τον Βαθύλακο, που εκεί όντως μπορεί να είναι αποκλεισμένη. Όντως μπορεί να έχει θέμα εκεί με το χιόνι. Οι οπτικές είναι σε Ελένη, δεν ξέρω τι γίνεται που ρωτάς. Δεν ξέρω. Οι οπτικές είναι επίσης έχουν χαλάσει και σε περιοχές που πρέπει να ασχοληθούν με τον Πρίγιοβιτς, Ελένη, το τελευταίο καιρό. Αυτό βλέπω. Ενώ πριν κάμια εβδομάδα το ίντερνετ πήγαινε τέρμα, πατημένο παντού, τώρα τελευταία βλέπω να έχει θέματα γενικά. Βοηθούσα και συγκυρία την προηγούμενη εβδομάδα, Ελένη, καλή μου φίλη, να υπάρχουν έτσι πολλές απόψεις και όλα αυτά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Την εκπομπή σου. Φίλε μου, Χρύσανθε, θα πρέπει να κάποιες φορές και μην τα βάλουμε πλάτη, γιατί ο συνάδελφος έχει βάλει πάρα πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και το ξέρεις καλά. Όταν εμείς έχουμε αγώνες μπάσκετ, τι να κάνουμε. Μπορεί όντως στην Περαία να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά το χιόνι. Θα μας ακούει κανένας τώρα που πηγαίνει προς τα εκεί και θα λέει τι λέει ναυτήριση. Θα γυρνάει σπίτι του, ας πούμε, και θα λέει πω, τώρα τι γίνεται, τι λέει αυτός εκεί πέρα. Ωραία. Παιδιά, κορδεύουν τον Παπαδόπουλο, να ξέρετε, που αποκλείστηκε από το. Που πήρε τηλέφωνο από το μεσημέρι για να πει ότι ξέρεις, μάλλον δεν θα κατέβω. Και όταν του είπα το τηλέφωνο, το περίμενα πιο αργά, μου είπε είμαι επαγγελματίας και σε πήρα από τώρα. Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ελένη, αυτό με το ίντερνετ θα επιστρέψει κάπου στα κοντά. Εντάξει, δεν χάνεται αυτό. Μπορεί να επιστρέψει το Σάββατο. Αν κερδίσει κανένα περιστέρι, έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Απλά είναι και άλλα πράγματα που είναι σε εξέλιξη. Και εκεί δεν βλέπω ούτε σελίδες, ούτε ρεπορτάζ, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Περιμένουν όλοι να γίνει μεταγραφή, μάλλον, και να έρθει κανένα άλλο για να μας πούνε πόσο καλά τα πηγαίνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, FM και όλα τα μηνύματά σου στο 545-26 τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, τα λέμε και μέσα από τα social media και από το Instagram, εδώ που έχουμε και μια live μετάδοση που τρέχει και έχει ψωμάκι αρκετό. Γενικότερα, δεν μπορώ να πω. Μας ακούνε οι φίλοι μας από διάφορες περιοχές και όχι μόνο της Ελλάδος, έτσι, που μπορεί να έχουν θέμα με την υπατία. Τι υπατία, ρε φίλε. Τι υπατία. Είναι δυνατόν. Αυτά ποιος τα σκέφτεται και ποιος τα βγάζει, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, για ποιο λόγο λέγεται τώρα αυτό το πράγμα υπατία, ή γιατί λεγόταν τηλέμαχος, ή γιατί λεγόταν, ξέρω εγώ, το κάναμε στην Αμερική που ήταν τυφώνας Κατρίνα και τέτοια. Τι λίγο καραγιοζηλίκι μου φαίνεται. Τι λίγο δηλαδή, πολύ καραγιοζηλίκι μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός είναι 11 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Η Μακάμπι ζορίζεται με την Μπουντούτνοστ στα μέσα της τρίτης περίοδου, 48-51, Μακάμπι του Γιάννη Σφερόπουλου. Η Αρμάνι με την Μπαρσελόνα μέσα δεύτερης περίοδου, 29-28 στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα που είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και πριν το διάλειμμα και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και αφορούν ισπανικό κύπελο, link up στην Αγγλία, Carabao Cup όπως λέγεται πλέον. Θα έχουμε έτσι και εικόνα λίγο από εκεί για ό,τι γίνεται. Για να έχουμε εικόνα όμως, θα πρέπει να τη βάλουμε. Για να την έχουμε την εικόνα, θα τη βάλουμε σε κάποια φάση που θα πάει. Δεν θα μας ξεφύγει. Όχι. Αχ, μην πάει, μας φύγεις πολύ πίσω. Τώρα να το δώσω λίγο. Λοιπόν, χαιρετούμε το φίλο μας τον Θωμά, που μας στέλνει έναν χαιρετισμό. Οπότε λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο και λίγο πιο μετά και για τα του Άρη, που κι αυτός έχει έτσι κάποιες μεταγραφικές αναζητήσεις, παύλα, κουβέντες. Δεν ξέρω ακόμα αν είναι σε φάση ολοκληρωτική για να προχωρήσει σε ανακοινώσεις και σε όλα αυτά, αλλά γενικά υπάρχει μια κινητικότητα και είναι φυσιολογικό. Εντάξει. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει, ο ΠΑΟΚ έχει ένα δικό του τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, τον έχουμε καταλάβει πλέον όλοι. Δεν βιάζεται, όσο και να καίγεται ο κόσμος, δεν βιάζεται. Οι ομάδες κινούνται σιγά σιγά, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια γρήγορη κίνηση στη θέση που καιγότανε στο επιθετικού παίρνοντας τον Σολδάνο. Εκεί προς το τέλος του Ιανουαρίου γίνονται οι κινήσεις, όπως γίνονται και το καλοκαίρι και στο τέλος Αυγούστου. Γεια σου φίλε Ανέστη, γεια σου φίλε. Μαζεμένοι είστε κάπου πάλι ή ξεμείνατε από χθες? Λοιπόν,
Πάντα οι φίλοι μας από το Περιστέρι, το όμορφο Περιστέρι, οι πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης που έρχονται εδώ το Σάββατο. Δώστε μας λίγο ρεπορτάζ, ρε παιδιά, για Αργύρη Πεδουλάκη. Τι γίνεται. Λοιπόν. Τα μηνύματα έρχονται από παντού και όλα καλά είναι. Λοιπόν. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Λίγο μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε για τα του ΠΑΟΚ και για το τι παίζει με τον Πρίγκοβιτς πια που. Όχι, έχει γίνει σειρά. Περιμένουν όλοι το οριστικό για να τελειώσει. Γιατί όσο δεν υπάρχει κάτι οριστικό, όλο και κάτι βγαίνει από δεξιά-αριστερά. Όχι, η γυναίκα του κάτι είπε, αλλά δεν ισχύει και όλα αυτά. Οπότε περιμένουμε να τελειώσει το θέμα του Πρίγκοβιτς και στο 100% πια να συγκεντρωθούν όλοι στον επόμενο που είναι να έρθει. Και με ό,τι άλλο κινείται μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ και για την Super League που επιστρέφει, να δούμε τι έγινε και στο κύπελο. Θα δώσουμε και αποτελέσματα και το τι παίζει στην πορεία. Έτσι, η ρεβάνς των αγώνων του κυπέλου είναι μέσα στο τριήμερο 22 με 24 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, σε δύο εβδομάδες. Εκεί που θα ξεκαθαρίσουν πια οι 8. Είπαμε ότι ό,τι και αν γίνεται πλέον στα πρώτα μάτς, ακόμα και αν υπάρχουν εκπλήξεις όπως αυτή της Παναχαϊκής, όπως αυτή του Κισαμικού σήμερα, όταν τα παιχνίδια είναι διπλά, είναι πολύ δύσκολο να συντελεστεί κάποια έκπληξη. Ακόμα και ένα μάτς να κάτσει λίγο άσχημα, ο μεγάλος έχει δυνατότητα να το γυρίσει και να το φέρει εκεί που θέλει στην ρεβάνς. Λοιπόν, 69-61 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με την Bayern Μονάχου, περίπου 5,5 λεπτά για το τέλος. Παναθηναϊκός ζορίζεται για να το τελειώσει το παιχνίδι και τώρα είναι η Bayern στην επίθεση και έχει ένα τρίποντο το οποίο δεν μπαίνει. Ζορίζεται να το τελειώσει. Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία με τον Σον Κιλπάτρικ, έναν παίχτη πολύ καλά νούμερα στο NBA. Και όταν λέω πολύ καλά, μιλάμε για παίχτη ο οποίος έχει μέσο όρο καριέρας διψήφιο στο NBA. Οπότε είναι σκόρερ. Δεν είναι κάποιος παίχτης που. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που έψαχνα ακριβώς ο Παναθηναϊκός, ένα σουτέρ δηλαδή. Γιατί, okay, δεν είναι κακός από το τρίποντα, αλλά δεν είναι και killer. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι ένας παίχτης που έρχεται για πρώτη φορά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού στην Ευρώπη. Καλή παρουσία στο NBA, καλή εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία μάλλον, οπότε σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον η προσθήκη του. Γεια σου Χρήστο. Είχαμε ενημερώσει για την παρουσία των Ισραηλινών που ήταν καμιά 150 και ήταν και έτσι με φασαρία αυτή. Εντάξει, τουλάχιστον έχει απάντηση. Βρέθηκαν αυτοί και είχε το γήπεδο. Έτσι, η ατμόσφαιρα έδρας, φίλε μου Χρήστο, που ήσουν και στο παραδάκι χθες. Όχι, δεν έπαιξε καθόλου ο Ζάρας χθες. Ήταν ο μοναδικός που δεν αγωνίστηκε καθόλου. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά είναι η Στοίχημαν. Στη στοίχημαν.gr καθημερινά έχετε τις καλύτερες επιλογές. Κάθε μέρα έχετε μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών στις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Λοιπόν, το City Burton Albion είναι στο 4-0. Εντάξει, η διαφορά εννοείται του επίπεδου των δύο ομάδων είναι πολύ μεγάλη. Ο De Bruyne είναι στο 5-1-0. Στο 30 ο Gabriel Jesus, 34 ο ίδιος παίχτης. Στο 37 ο Zinchenko έχει κάνει το 4-0. Έτσι, παιχνίδι το οποίο είναι στο πλαίσιο του link-up της Αγγλίας, η City εκεί που βρίσκεται και η Μπέρτον στην League One, οπότε όπως καταλαβαίνετε μεγάλη η απόσταση. Link-up έχει και στη Γαλλία. 0-0 είναι το Paris Saint-Germain Gingab στο 23, παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 10:05 και το Bordeaux Havre. Η Μονακό νωρίτερα στα πέναλτι κατάφερε να περάσει τη Ρεν, 1-1 η κανονική διάρκεια. Σε εξέλιξη είναι το Villarreal Espanyol και το Χετάφε Βαγιαδολίδη στο ημίχρονο. Και τα δύο παιχνίδια, 0-1 Ισπανιόλ τη Βιγερεάλ, 0-0 το Χετάφε Βαγιαδολίδη, σε 2-3 λεπτά η σέντρα στο Ρεάλ Μαδρίτης, Λεγανιές στο Κόπα Ντελ Ρέι. Νωρίτερα στις 8:30 Χιρόνα Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 και αυτό παιχνίδι για το κύπελο της Ισπανίας, το οποίο και αυτό έχει αγωνιστική δράση μέσα στην εβδομάδα. Οπότε λοιπόν, εμείς πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφοντα θα μιλήσουμε με την Ελένη Μπούντου για το του ΠΑΟΚ. 4 λεπτά ακόμα για το τέλος στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός Μπάγκερ Μονάχου 71-63. 59-57 στο τέλος της περίοδου
το Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπουντούρνος. Ζορίζει την Μακάμπι με την Μπουντούρνος, τη Μακάμπι του Γιάννη Σφερόπουλου. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολο, όμως θα πάρει αυτό που θέλει. Και παιχνίδι που βρίσκεται περίπου στο ημίχρονο. Αρμάνι Μιλάνο Μπαρτσελόνα 34-34, δύο λεπτά πριν να πάνε στην ανάπαυλα οι δύο ομάδες. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να πάρουμε ό,τι τελευταίο έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που είναι αρκετά γεμάτο τα τελευταία 24 ώρα και είναι φυσιολογικό αυτό με όσα γίνονται με τον Πρίγιοβιτς και τον πιθανό αντικαταστάτη του. Θα μιλήσουμε με την Ελένη Μπούντου. Λίγο πιο μετά θα πάμε και στα του Άρη με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον αποκλεισμένο στην Περαία Νίκο Παπαδόπουλο. Έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα μέχρι και τις 12. Πάμε σε αυτό το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε Μπαλαντέρ μέχρι και τις 10. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα alone, καθώς ο συνάδελφος αποκλεισμένος από τα χιόνια στην όμορφη Περαία δεν κατάφερε να δώσει το παρόν. Νίκη για τον Παναθηναϊκό επί της Μπάγκερ Μονάχου 77-67. Μια διαφορά που ουσιαστικά υπήρχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, σχεδόν το ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Πήρε την νίκη η ομάδα του Ρικ Πιτίνο, επέστρεψε στις νίκες. Νίκη που φτάνει την Μπάγκερν στο 8-8, στο 8-9 μάλλον, με συγχωρείτε. Την πλησιάζει τέλος πάντων, πηγαίνει εκεί στην 7η-8η θέση. Λοιπόν, είπαμε στο ξεκίνημα, έτσι κάνουμε μια αναφορά χωρίς πολλές λεπτομέρειες και ονόματα όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Ελένη Μπούντου να μας περιμένει, να μας τα πει όλα χαρτί και καλαμάρι για όσα γίνονται στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ και για όσα λέγεται ότι γίνονται, γιατί η εποχή είναι τέτοια που πολλές φορές τα σενάρια δεν βρίσκουν και επαφή με την πραγματικότητα. Ελένη Μπούντου, τι κάνεις, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Όλα καλά. Καλησπέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπήκε λίγο δυναμικά το 2019, έτσι. Καλά, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Πολλές εξελίξεις, πολύ τρέξιμο. Ναι, μέχρι πριν να γίνει αυτό το σκηνικό με τον Πρίγιοβιτς, ήταν πολύ ξενέρωτα τα πράγματα, ρε εσύ. Δηλαδή, δεν ακούγονταν τίποτα. Παρά ήταν καλά, λες. Ξενέρωτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μεταγραφική περίοδο που δεν έχει κάτι να φύγει, να έρθει αυτό, τόσα δίνω, πόσα θες. Ήταν λίγο πολύ έτσι, ξενέρωτα. Μου φαίνονταν εμένα τουλάχιστον να μου πει. Θα προτιμούσε να μην είναι ξενέρωτα και να μην είναι ο Πρίγιοβιτς. Ναι, θα το προτιμούσα. Αλλά τι να κάνουμε. Κοίτα. Το να υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια, δημοσιεύματα, okay, είναι κάτι σύνηθες. Έτσι, έχουμε μπει σε μεταγραφική περίοδο. Ναι. Okay, χειμερινή, σαφώς πιο περιορισμένη, αλλά πάντα υπάρχει μια κινητικότητα. Αλλά θέλετε να μου πεις ότι το φανταζόσουν όλο αυτό με Πρίγιοβιτς, όλον αυτόν τον τόρο που την Παρασκευή το βράδυ. Που έσκασε αυτή η περιβόητη πρόταση. Επίσης, μία από τις θεμελιώδεις απορίες μου σε αυτό το ζήτημα είναι ότι αυτή η άλλη τη ΧΑΤ που έχει 10 εκατομμύρια να δώσει για επιθετικό και άλλα 25 στον επιθετικό από όλη την Ευρώπη που κυκλοφορούν τόσοι επιθετικοί, τον Πρίγιοβιτς βρήκε. Προσωπική επιλογή Μπίλιτς. Ναι. Άπαξ και τον θέλει ο προπονητής και η διοίκηση βεβαίως ακούει τα θέλω του προπονητή, κάνει τα πάντα για να τον φέρει και να ικανοποιήσει τον προπονητή, ναι, ο οποίος έχει αυτό το δύσκολο έργο του να σώσει την ομάδα του, να της δώσει μια ανάσα βαθμολογική, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι λογικό, ο Μπίλιτς ήξερε την περίπτωση Πρίγιοβιτς και φυσικά αυτό να έδειξε στους ανθρώπους, στους επιτελείς της ομάδας, προκειμένου να κινηθούν την μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Τώρα τα χρήματα νομίζω ότι είναι το λιγότερο που απασχολούν τους Σαουδάραβες, έτσι. Μιλάμε για μια πολύ πλούσια ομάδα, για μια ομάδα, okay, υπάρχει έτσι καζούρα, υπάρχει ένα αστείο με τις δόσεις και πώς θα τις καταβάλουν και γιατί ζητάνε 4 ισόποσες δόσεις, αλλά είναι αστείο από τη στιγμή που φαίνονται οι άνθρωποι διατεθειμένοι να καταβάλουν 10 εκατομμύρια και 5,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Πρίγιοβιτς με τρελά μπόνους για κάθε επίτευξη γκολ, για κάθε νίκη που σημειώνει η ομάδα, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπολογίζουν πολύ τα χρήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τα υπολογίζουν τα χρήματα. Και έχουν δει. Ανήκομαι σήμερα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Θα πήγαινε στην άλλη τη Χαντ. Δεν θα το σκεφτόμουν καν. Όχι, αν θα σου καλύτερα. Δεν θα έμπαινα. Θα άφηνε το Λίμπερο, το ΠΑΟΚ 24 και όλα αυτά τα μέσα τα οποία δουλεύεις για να πας στην άλλη τη Hard News. Να μιλήσουμε λίγο πιο πραγματικά δεδομένα, έτσι. Δηλαδή, να πεις ότι μου δίνανε 5 χιλιάρικα. Ναι, 5 χιλιάρικα. Που είναι πολλά, ρε παιδί μου, για τη δική μας δουλειά. Είναι πολλά. Είναι σαν 25 του Πρίγιοβιτς, ας πούμε. Αυτό ακριβώς με σπίτι, με αυτοκίνητο. Ούτε θα σας χαιρετούσα. Θα με χάνατε ξαφνικά,
Θα έσβηνα social media και τέτοια. Ωραία, πού είναι ο Μοσχοβίτης, πού είναι ο Μοσχοβίτης. Ξαφνικά θα μάθετε μετά από καμιά εβδομάδα. Ρε, εσύ, αυτός πήγε στο Al Jazeera, ξέρω εγώ. Ωραία, και παίρνει τόσα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα έπαιρνε μία χρονιά πρωταθλητισμού. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι καλύπτει και τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ναι. Ενδεχομένως μια χρονιά κυπέλου για τον μπασκετικό αντίστοιχα. Έτσι. Ναι. Βάζουμε όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι. Ναι. Για να πας στην άλλη τη Hard News. Ναι. Αυτό είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης, κύριε. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ στα 28 σου δεν έχεις βλέψει 30 πλέον. Να περάσεις στα 30 σου. Ναι. Σου έβαλα τα χρόνια του Πρίγιοβιτς, έτσι. Okay. Δεν έχεις βλέψει να περάσει έτσι στο πάνθεον της δουλειά σου. Να δεν σου δίνει... Ναι, αλλά έχω και βλέψεις να... Να αυξήσεις την τραπεζικό σου λογαριασμό. Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλλον είναι ισχυρότερες. Ακριβώς. Κοίταξε. Προσωπικά, κοίταξε, προσωπικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν αναφέρομαι μόνο στον Πρίγκοβιτς, γενικά, στο δικό μου μυαλό, έτσι, όλα στον επαγγελματικό αθλητισμό έχουν να κάνουν με λεφτά, στο δικό μου το μυαλό, όλα, έτσι. Ναι. Οπότε, οποιοδήποτε παίχτης αφήνει μια ομάδα για να πάει σε μια άλλη για περισσότερα λεφτά, στο δικό μου το μυαλό είναι δικαιολογημένος. Θες να κάνουμε έτσι μια πιο ανθρώπινη συζήτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έσκασε η πρόταση του Πρίγιοβιτς και είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις και το τι γίνεται, αν θα μείνει, αν δεν θα μείνει, πού ποντάρει ο Ιβάν Σαββίδης, πού ποντάρει ο Πάκ, η αλήθεια είναι ότι και εγώ έκανα πάρα πολλές σκέψεις. Δηλαδή, τι θα έκανα στη θέση και πήγα από το ένα άκρο στο άλλο. Okay. Είσαι 28 χρονών, έτσι. Mm-hmm. Έχεις αλλάξει πάρα πολλές ομάδες στην καριέρα σου. Θεωρητικά όμως, στην πρώτη φάση τα χρήματα δεν σου λείπουν. Σου λείπουν. Δεν πεινάς. Δεν πεινάς. Ναι. Βάσει του συμβολέου που προβλέπεται και με υποτιθέμενη, έτσι, με σενάριο εργασίας κάνουμε τώρα, ότι λες όχι, άρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ένα αντίστοιχο οικονομικό δέλεαρ από τον ΠΑΟΚ ή από τον χύψη εργοδότη σου. Έτσι, θεωρητικά τα χρήματα δεν θα σου λείψουν και λογικά θα σου εξασφαλίσουν τη ζωή τη δική σου και της οικογένειάς σου, σωστά. Σωστά. Στην αντίπερα όχθη σου δίνουν χρήματα τα οποία ενδεχομένως φαντάζουν ως ευκαιρία ζωής. Καλύπτουν εμένα, την οικογένειά μου. Τα τρισέγγονά σου. Ναι. Ναι. Ωραία. Επανέρχομαι στον πρώτο εργοδότη, ο οποίος mm-hmm. σου δίνει όμως και ένα κίνητρο, λέγω τώρα, για να περάσεις στο πάνθρωπο αυτής της ομάδας, για να συνδέσεις το όνομά σου με μια ομάδα που έχει να δει πρωτάθλημα 34 χρόνια και ενδεχομένως, πάλι έτσι, υπόθεση εργασίας, να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τα νούμερά σου, τη στατιστική σου, τους επόμενους μήνες και να είσαι και πρωταθλητής Ελλάδος. Θέλω τα λεφτά. Θέλεις τα λεφτά. Ναι, ξεκάθαρα. Ωραία, θα σου δώσω και ένα το ηθικό κομμάτι της συζήτησης και της συνάντησης που είχε με τον Ιβάν Σαββίδη τον περασμένο Φεβρουάριο και το τι έδωσαν τα χέρια οι δύο άνδρες και τον κράτησε και το τι ήταν θεός στην ασπρόμαυρη οικογένεια, δεν σου λέει κάτι. Τότε τα άφησα τα λεφτά. Τα άφησα τα λεφτά. Άφησα τότε. Ναι. Τότε τα έβαλα κάτω και τα άφησα. Και σου έγινε μια καλή αναπροσαρμογή επίσης. Πήρα από σένα κάτι παραπάνω. Ναι, σε δάγκωσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, δεν σε δάγκωσα, τα κέρδισα. Γιατί δεν μπορεί να πει ότι τα δάγκωσε ο Πρίγιοβιτς. Ναι, σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα που έβγαλε ο Πρίγιοβιτς και τα χρήματα τα οποία απολάμβανε στον ΠΑΟΚ τα έφερνε. Αν θες να χρησιμοποιήσω ναι, ναι. Συμφωνώ. Και πίσω, έτσι. Συμφωνώ. Ειδικά φέτος με τη χρονιά που έκανε. Άρα δεν σε πείθω ούτε σε αυτή την υπόθεση. Όχι, όχι. Όχι, από τη στιγμή που μου δίνει τόσα λεφτά δεν με πείθεις, κατάλαβες. Είμαι με Πρίγιοβιτς δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορώ να πάω κόντρα. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο το ρεπορτάζ τώρα για να φύγουμε mm-hmm. από αυτήν την υποθετική συζήτηση. Νομίζω ότι ήσουν ξεκάθαρος στα θέλω σου. Πιο ξεκάθαρος δεν γινόμουν. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω αμφιταλευτεί, συγγνώμη, πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Από τη μία είναι το κίνητρο, είναι η δόξα, γιατί όταν έχεις τα χρήματα δεν πεινάς θεωρητικά. Ψάχνεις ναι. και το κάτι παραπάνω, ψάχνεις τη δόξα. Ίσως είμαι πολύ ρομαντική. Μάλλον, μάλλον ξέρεις τι, δεν σου έχουν έρθει στο τραπέζι πολλά χρήματα. Ενδεχομένως, δεν έχουμε δει στη θέση του Πρίγιοβιτς και μάλλον δεν θα πούμε και ποτέ. Ναι, ναι, η αλήθεια σωστά, είναι. Σωστά. Πάντως, για να μείνουμε στην ουσία της συζήτησης, βεβαίως ο Πρίγιοβιτς από την πρώτη στιγμή έδειξε ξεκάθαρη προτίμηση στην πρόταση και στην προοπτική της άλλη τη ΧΑΤ. Μιλάμε για 4,5 χρόνια, μιλάμε για ένα τρελό ποσό, το έχουμε αναφέρει πολλάκις. Πήρε διήμερη άδεια, αλλά νομίζω ήταν σαφές στις τάξεις του ΠΑΟΚ ότι ο παίκτης είναι εκεί, το μυαλό του είναι εκεί και ότι δεν
τίθεται έτσι θέμα εντός εισαγωγικών επιστροφής του στον ΠΑΟΚ και γι' αυτό κιόλας δεν έγινε και το περιβόητο ραντεβού με τον Ιβάν Σαββίδη κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, τουλάχιστον διαζώσεις, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος ομάδας του Δικεφάλου δεν βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε αν οι δυο τους βεβαίως τα είπανε τηλεφωνικά. Αλλά η ουσία είναι ότι από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό το ραντεβού, στο οποίο έτσι υπήρχαν κάποιες ελπίδες μήπως και ανατραπεί η κατάσταση, ανατραπούν τα δεδομένα. Νομίζω ότι έγινε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο σαφές πως ο Πρίγιοβιτς οδεύει προς την Αλ-Ιττιχάντ. Οι Σαουδάραβες σήμερα αναφέρουν ότι υπάρχει ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ομάδα τους, προκειμένου να τελειώσουν τα διαδικαστικά και αν θέλεις αύριο ή τις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Πρίγιοβιτς. Βεβαίως θα καταβληθούν τα χρήματα της ρήτρας σε 4 ισόπωσες δόσεις όπως αναφέρουν. Η πρώτη πριν την υπογραφή των συμβολέων και όπως αναφέρουν και όλες πιθανότατα να γίνει αύριο. Και οι άλλες 3 ισόπωσες δόσεις Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, προκειμένου να εξοφλήσουν έτσι τον ΠΑΟΚ αναφορικά με το ποσό της ρήτρας. Από εκεί και πέρα γίνεται ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάει την επόμενη ημέρα στο στρατόπεδό του, κοιτάει πώς θα καλύψει το κενό του Πρίγιοβιτ και βεβαίως το θέμα του ΦΟΡ, το θέμα της απόκτησης ΦΟΡ είναι προτεραιότητα των ανθρώπων του Δικεφάλου. Είναι πολλά τα ονόματα βεβαίως που έχουν ακουστεί. Mm-hmm. Σίγουρα φιγουράρει ανάμεσα σε αυτά το όνομα του Μάρκος Μπέρκ. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο για τον Σουηδό. Τον ξέρουμε και τον ξέρουν και πολύ καλά και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ανέβασε μάλιστα σήμερα η σύζυγός του ένα story από τον Μπέρκ στο αεροδρόμιο με τα εισιτήρια στο χέρι. Πολύ το παρερμήνευσαν λέγοντας ότι ενδεχομένως να ετοιμάζει. Βρήκε ώρα για αυτή τη μωρέ να τα ανεβάσει. Ήταν το πολύ λάθος story. Το οποίο ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι επέστρεφαν από την Σουηδία. Είχαν μερικές μέρες στη διάθεσή τους και επέστρεφαν στην πολύ ζέστη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η Ζωζεφίν, η σύζυγος του Μπέρκ. Του Μπέρκ βεβαίως είναι μια υπόθεση που θέλει αρκετό ψάξιμο, δεδομένου ότι από την Σαουδική Αραβία βγαίνει μια διάθεση της Αλάιν να παραχωρήσει τον παίκτη, ότι είναι ανοιχτή σε πρόταση για τον Σουηδό. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε μια περιβόητη ρήτρα στο συμβόλαιο του Σουηδού σε περίπτωση που επανέλθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό, Ελένη. Οι απόψεις δίστανται. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο βγαίνει από κύκλους του Παναθηναϊκού και από ανθρώπους που είναι κοντά, αν θέλεις, στο Γιάννη Αλαφούζο, είναι ότι με καλή θέληση και με καλή διάθεση και με σκεπτικό ότι έχεις απέναντι σου έναν Παναθηναϊκό αρκετών προβλημάτων, αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ δεν υφίστανται της ρήτρας που έλεγα. Γίνονται και ένα δηλαδή, ας πούμε, λέω εγώ. Αυτό ακριβώς και με διάφορα ανταλλάγματα. Γενικώς καλή διάθεση να υπάρχει, mm-hmm. αν κάποια ομάδα επιθυμεί τόσο πολύ να φέρει τον Μπέρκ στην Ελλάδα για λογαριασμό της. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και η κατάστασή του είναι τέτοια που επιτρέπει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για να μην έχουμε αυτό το ποσό που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Και για μένα νομίζω ότι αν και εφόσον λένε στην περίπτωση που υφίσταται, δεν πρέπει να μπαίνουμε καν στη διαδικασία να σκεφτόμαστε, έτσι, την συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά όχι, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από κύκλους του Παναθηναϊκού και από ανθρώπους που είναι δίπλα στον Γιάννη Αλαφούζο, ότι με καλή διάθεση όλα λύνονται, το ποσό πέφτει κατά πολύ και βεβαίως μπορούν στη συζήτηση να μπουν και άλλα έτσι ανταλλάγματα και άλλες συμφωνίες. Λοιπόν, Ο Πρίγιοβιτς, λέω. Είδες, λανθάνουσα γλώσσα, Νίκο μου. Μέχρι να ξεσυνηθίσεις. πρέπει να το ξεσυνηθίσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, ο Μπέρκ, ο οποίος θα συζητούσε για μία πρόταση, για ένα ενδεχόμενο, με ορίζοντα 2,5 ετών, έτσι. 2,5 ετών και ο Μπέρκ είναι 30... Είναι 32. Εντάξει, ο Μπέρκ έχει κάνει μια πολύ πολύ καλή μπάζα στην Αλαΐν. Πόσο, 2 χρόνια δεν είναι εκεί, 2,5 κάπου τόσο δεν είναι. 2,5 νομίζω να κάνω. Και αν πάρει και ένα τέτοιο συμβόλαιο από τον ΠΑΟΚ, στα τελευταία του, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά πήρε 2 συμβολεάρες ο Μπέρκ. Ο οποίος όμως εκεί δεν είναι. Ξέρεις, έχει πάει για το εφάπαξ του, έτσι. Τα νούμερα του είναι πολύ καλά. Θα μου πεις άλλο το επίπεδο, okay, αλλά παίζει. Δεν είναι ότι απλά έχει πάει και παίρνει τα λεφτά. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε εκεί και νομίζω ότι έχει 1,5 χρόνο, δηλαδή θεωρώ ότι τον έχει σίγουρα σε πολύ καλό και υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Βεβαίως ανάλογος και το πρωτάθλημα το οποίο μιλάμε, έτσι, αλλά νομίζω ότι για τα ελληνικά δεδομένα
τον 1,5 χρόνο τον έχει για πλάκα ο Μπέργκ. Εκείνο το οποίο διαφωνώ και αν θέλεις με επιτρέπεις να καταθέσω προσωπική άποψη είναι ότι στον αστερίσκο που μπαίνει δίπλα στον Μπέργκ ότι γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Για μένα η θέση του Φορ σίγουρα, μάλλον όταν μιλάμε για Φορ, σίγουρα αυτό το επιχείρημα το οποίο κολλάνε ενδεχομένως κάποιοι δεν στέκει. Γιατί το βασικό για τον Φορ που ψάχνεις είναι με τα παστελόνια, έτσι. Να έχει αυτή την ικανότητα να σβρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Ούτε ο Μπέργκ ήταν ο Μπέργκ, ο Πρίγιοβιτς, συγγνώμη. Είδες, τώρα έχουμε αρχίσει και μπερδεύουμε τους επιθετικούς. Ναι. Ούτε ο Πρίγιοβιτς ήταν ένας επιθετικός ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συμμετοχικός, γυρνούσε πίσω, οπότε έπρεπε κάποιος να μάθει τον τρόπο και το στυλ παιχνιδιού του. Αρκεί να τον τροφοδοτούσε. Νομίζω ότι ο Μπέργκ ήταν πιο συμμετοχικός από τον Πρίγιοβιτς. Εγώ γι' αυτό διαφωνώ σε αυτό το οποίο ακούγεται ότι ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, άρα έχει ένα point παραπάνω. Γιατί η θέση του Φόρου είναι ξεκάθαρη. Είναι εκεί μια ομάδα, όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες προφανώς και δουλεύουν για τον Φόρ, είτε αυτός λέγεται Μπέρκ, είτε αυτός λέγεται Πρίγιοβιτ, είτε αυτός λέγεται Μοσχοβίτης. Άρα το βασικό σου προσόν, αυτό το οποίο ψάχνεις στον Φόρ, είναι να έχει αυτή την ικανότητα να σμπρώχνει την μπάλα, να έχει το ένστικτο του επιθετικού, όπως και να το κάνουμε. Και δεν παίζει τόσο ρόλο αν γνωρίζει ή δεν γνωρίζει. Σταδιακά η ομάδα μαθαίνει και κουμπώνει πάνω στον επιθετικό. Mm-hmm. Όπως έμαθε να παίζει για τον Πρίγιοβιτς, να τροφοδοτεί τον Πρίγιοβιτς, να ψάχνει τον Πρίγιοβιτς, έτσι νομίζω ότι θα μάθει και με τον Μπέργκ ή με τον οποιοδήποτε Μπέργκ αντικαταστήσει τον Πρίγιοβιτς. Πόσο μάλλον αν αυτός ο οποίος θα αποκτηθεί έχει την ικανότητα να γυρνάει, να βοηθάει, να κατεβάζει μπάλα, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Γι' αυτό μόνο διαφωνώ σε αυτό που συνοδεύει τον Μπέργκ. Τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Μπέργκ. Δηλαδή ότι μπορούμε να πούμε πολλά καλά πράγματα για τον Μπέργκ, αλλά αυτό δεν αφορά τον Φορ. Δεν είναι ένας δημιουργικός χαφ για να μάθει ποιοι είναι μπροστά του, ναι, ποιοι είναι δίπλα, ναι, του, ποιοι είναι πίσω του. Πιστεύω, ρε παιδί μου, κοίταξε. Ο Πρίγκος μέχρι τώρα σε ζώνη πόσα γκολ είχε στην Ελλάδα. 9. 8-9 πώς είχε, παραπάνω. Ναι, 9-9. Να λέγαμε ότι μέχρι το τέλος θα βάζα άλλα τόσα πάνω κάτω. Να βάζα άλλα 8-9, ναι, εγώ σου λέω μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, έτσι. Πες εκεί στα 18 με 20. Πολύ ωραία. Ναι. Ο Μπέργκ λοιπόν πιστεύω ότι μπορεί να τα δώσει αυτά τα 8-9 γκολ άμεσα. Δηλαδή πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα τα βάλει αν έρθει. Ναι, το λέει. Γιατί θεωρείς ότι ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα ότι, ναι, αυτό σαν επιχείρημα. Ναι, και ότι ρε παιδί μου είναι ένα παίχτη που αυτή είναι η δουλειά του, ρε παιδί μου. Το ψωμί του έτσι το βγάζει. Έτσι. Δεν είναι κανένα φαντεζή παίχτη, κανένα παίχτη που ξέρει. Θα σου δώσει μια τρομερή τρίπλα και τρομερές φάσεις. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι σκόρερ. Και επειδή γνωρίζετε πώς παίζεται το σκηνικό, έτσι, θυμόμαστε όταν έπεσε στο Παναθηναϊκό πόσο μας εκνεύριζε Ελένη Μπούντου. Έτσι, με τον τρόπο που έπαιζε. Με τον τρόπο που έπαιζε, ακριβώς. Ωραία. Ναι. Αν λοιπόν πες ότι έφυγε ο Πρίγιοβιτς, πολύ ωραία. Ναι. Ο Πρίγιοβιτς είχε βάλει στην Ελλάδα 10 γκολ, λέω εγώ ένα νούμερο. Και θέλω άλλα 8-9 για το τέλος σεζόν. Ο Μπέρκ, εγώ πιστεύω θα τα δώσει σίγουρα. Μπορεί να έρθει ένας άλλος, ο οποίος να δώσει 15, έτσι. Κοίταξε, δεν το ξέρω. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, γιατί ενδεχομένως ο Μπέρκ έχει αυτή την ικανότητα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά σου λέω ότι δεν συμφωνώ με το κομμάτι ότι έχει το προβάδισμα ή αν θέλει δίνουμε το προβάδισμα στον Μπέρκ, γιατί ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί σου λέω διαφωνώ ως προς τη θέση. Δηλαδή ο Φορ δεν χρειάζεται να ξέρει καμία πραγματικότητα και τα δεδομένα του κάθε πρωταθλήματος. Η ομάδα, ψάχνει τον Φορ να τον τροφοδοτήσει για να κάνει, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Mm-hmm. Για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι άλλη θέση. Αν μιλούσαμε για τον Αντιβέρμπλουμ, ναι, θα σου έλεγα ότι μισό λεπτάκι αυτός ενδεχομένως να ξέρει την πραγματικότητα, πώς παίζουμε εδώ, πώς θα χρειαστεί να παίξουμε στην Τρίπολη, πώς θα χρειαστεί να παίξουμε στο ΆΚΑ. Κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Ωραία. Δηλαδή, ο Μπέρκ θα κληθεί να παίξει το ίδιο και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, είτε παίξει στη Ριζούπολη, είτε παίξει στο ΆΚΑ, είτε παίξει στην Τούμπα. Mm-hmm. Κατάλαβες. Ναι, συμφωνούμε. Για μένα τουλάχιστον. Συμφωνούμε, ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Okay. Πλην του Μπέρκ υπάρχει μια άλλη περίπτωση η οποία εξετάζεται. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Ο Μπέρκ δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι του δικεφάλου. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, τουλάχιστον λέμε αυτές που έχουν ξεχωρίσει, γιατί έχει γίνει μια προεργασία, υπήρχαν κάποιες διερευνητικές επαφές. Είναι το διάστημα στο οποίο θέλουν να δουν οι ομάδες που κυμαίνονται οι ενδιαφερόμενοι, τι ζητούν οι αντίστοιχες ομάδες που διαθέτουν τους ποδοσφαιριστές στο δυναμικό τους. Υπάρχει ένα ακόμη όνομα και είναι αυτό του 24χρονου Βραζιλιάνου, Λεωνάρντο Μπονατίνι, ο οποίος αγωνίζεται στην Wolves. Mm-hmm. Φέτος η αλήθεια είναι δεν έχει βρει τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής. Έχει μόλις 9 συμμετοχές, ένα γκολ και μία assist.
αλλά ήταν ένα από τα πρώτα φιολιά της αγγλικής ομάδας την περσινή σεζόν, στη μάχη που δόθηκε για την άνοδο στην Premier League, με πολύ καλά νούμερα, πολύ καλή σεζόν η αλήθεια. Είναι ένα παιδί το οποίο είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα στην καριέρα του και όπως φαίνεται οι Άγγλοι είναι θετικοί στο ενδεχόμενο να βρεθεί μια ομάδα που θα του δώσει χώρο, χρόνο συμμετοχής, με τον ΠΑΟΚ να είναι από τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Θες να πούμε λίγα πράγματα για το βιογραφικό του? Ναι, γιατί είναι ένας παίχτης που ξέρεις, δεν είναι όπως ο Μπέρκ, παιδί μου, που ξέρουμε πάνω κάτω τι είναι και που κινείται. Έτσι, είναι ένα όνομα καινούριο στα δικά μας τα μάτια. Με ενδιαφέρουσα καριέρα, είναι η αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι έχει μια ιστορία που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας και βασικός στέλεχος της K17 της Εθνικής Βραζιλίας. Από εκεί, αν θέλεις, τον είδε και τον τσίμπησε η Γιουβέντους και έτσι σε πολύ νεαρή ηλικία, χωρίς την οικογένειά του, άφησε την Βραζιλία, μετακόμισε στο Τωρίνο. Διαβάζοντας έτσι λίγο τα όσα έγραφαν τότε οι Ιταλοί για τον Μπονατίνι, τον έβλεπαν ή αν θέλεις περίμεναν να εξελιχθεί ως ένας άλλος Αλεσάντρο Ντελπιέρο. Το βάρος, αν θέλεις, ήταν πολύ μεγάλο για ένα παιδί 16-17 ετών, ο οποίος για πρώτη φορά άφηνε την οικογένειά του, άφηνε το σπίτι του, άφηνε την χώρα του και μεταφερόταν στην άλλη άκρη και συγκεκριμένα στο Τωρίνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκε συμμετοχές με τη μεγάλη ομάδα της Γιουβέντους και μετά από ένα χρόνο επέστρεψε στην Βραζιλία. Αν θέλεις, τον στιγμάτισε αυτή η μετακίνηση σε τόσο νεαρή ηλικία στην Βέκια Σινιόρα. Δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε. Για πολύ καιρό το κουβαλούσε πάνω του. Ήθελε να δει ακριβώς τι μελιγενέστε με την καριέρα του. Έκανε επιλογές οι οποίες προσπάθησε όσο το δυνατόν να έχουν το λιγότερο δυνατό ρίσκο μέσα τους. Νομίζω ότι από την Εστορίλ και μετά αρχίζει σιγά σιγά να αναδύει, να ανακάμπτει αγωνιστικά και γενικά να αποκτά αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι και στην προσωπικότητά του. Από την Εστορίλ μετακόμισε στην Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία διέθεσε 5,5 εκατομμύρια ευρώ γιατί έδειξε ενθουσιασμένη από τα νούμερα και από τις συμμετοχές που είχε με την ομάδα της Πορτογαλίας στη δεύτερη σεζόν, έτσι, με την Εστορίλ. Από την Αλ Χιλάλ μετακόμισε στην Γουλφς, όπως αναφέραμε, την πρώτη χρονιά ως δανεικός, όπου και τα πήγε περίφημα και βοήθησε και αυτός, έβαλε το λιθαράκι του στο στοίχημα ανόδου στην Premier League και κατόπιν η Γουλφς έβγαλε και αυτή ένα αξιοσέβαστο ποσό από το ταμείο της και έκανε τον ποδοσφαιριστή δικό της. Mm-hmm. Βέβαια φέτος δεν εξελίσσονται τα πράγματα όπως τα περίμενε, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Λίγες συμμετοχές, ψάχνει χρόνο. Η Άγγλια αναφέρουμε ότι δεν έχει κουμπώσει ή αν θέλετε δεν έχει προσαρμοστεί πολύ καλά στα δεδομένα της Premier League. Είναι άλλο η Championship και άλλο η Premier League εκεί. Οπότε όλα μοιάζουν ανοιχτά για το μέλλον του Μπονατίνι στην Wolves. Μάλιστα. Εντάξει, φυσικά δεν λέμε ότι ο Μπονατίνι θα είναι ο σίγουρο αντικαταστάτης του Πρίγκεβιτς. Είναι μια από τις περιπτώσεις που έχουν προταθεί, εξετάζονται γιατί έχει ένα ενδιαφέρον βιογραφικό και βέβαια προέρχεται από την Premier League ο συγκεκριμένος παίχτης. Είναι σε μια ηλικία τέτοια που 24. Ξέρεις, ναι, δεν είναι Μπέρκ, δηλαδή έχει μια μεταπολιτική αξία, λέμε, σε περίπτωση που μπορεί να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ και να τον φέρει. Οπότε εξετάζεται, το αφήνουμε εκεί. Προέρχεσαι και κάποιο όνομα, Ελένη, που έχει να κάνει με μέσο? Ναι, η αλήθεια είναι ότι βγήκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένα θέμα από την Πορτογαλία, ένα μεταγραφικό δημοσίευμα από την Πορτογαλία για τον Ματέους Ολιβέιρα της Γκυμαράης. Έγραφαν ούτε λίγο ούτε πολύ οι Πορτογάλοι ότι υπάρχει ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε από τους ανθρώπους του Δικεφάλου και λίγο αργότερα οι Πορτογάλοι επανήλθαν με νέο δημοσίευμα λέγοντας χαρακτηριστικά πως η ομάδα της Γκυμαράης δεν έχει ενημερωθεί για το φημολογούμενο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση μέχρι στιγμής, αλλά ούτως ή άλλως
δεν είναι στις προθέσεις της Γκυμαράης να παραχωρήσει τον παίκτη, θέλοντας να τον κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Μιλάμε για μέσο και βεβαίως νομίζω ότι εύκολα πάντα αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε για τον αντιβέρμπλουμ σε τέτοια μεταγραφικά σενάρια. Mm-hmm. Μάλιστα. 24χρονος Βραζιλιάνος και αυτός, έτσι, αν σε ενδιαφέρει. Οκ, mm-hmm. Okay. Και αυτός είναι η ηλικία με τον Μπονατίνη. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Το αγωνιστικό έχει μείνει λίγο πίσω, αν και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και από σήμερα έτσι σταδιακά, από αύριο μάλλον για να τα θέσουμε καλύτερα, γιατί σήμερα η μέρα αναλώθηκε περισσότερο σε αποθεραπεία των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν ως βασικοί στην Πάτρα. Έγινε κιόλας με τεμποδίων γιατί υπήρχε αρκετό χιόνι και στην Τούμπα και στη Σουρωτή για την νέα μεσημβρία, ούτε λόγος βεβαίως. Έτσι για προπόνηση τουλάχιστον εκεί στο αθλητικό κέντρο. Οπότε από αύριο σιγά σιγά η ομάδα θα μπει συγκεντρωμένη στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Κυριακής, με το οποίο ανοίγει η αυλαία του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Έτσι νομίζω ότι τα μεταγραφικά και το σύριαλ με Πρίγιοβιτς μονοπολεί το ενδιαφέρον της ασπρόμαυρης επικαιρότητας. Υπάρχουν βέβαια εδώ να σημειώσω και κάποια σενάρια, έτσι, κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία για τον Δημήτρη Πέλκα. Και βεβαίως αναφέρομαι στην Φενέρ, η οποία δεν σταματάνε αυτοί από εκεί, τον αγαπάνε όχι, πολύ. Όχι. Τον αγαπάνε και η αλήθεια είναι ότι αν μπει κάποιος στο στόχαστρο των Τούρκων, τα δημοσιεύματα είναι πολλά, καθημερινά. Υπάρχει ένας βομβαρδισμός, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Καλή ξεκούραση να ευχηθούμε. Να είστε, περπατάμε έξω στον δρόμο, δώστε λίγο ρεπορτάζ. Μια χαρά. Όλα ήρεμα. Πριν καμιά ώρα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Πριν καμιά ώρα ήταν όλα ήρεμα. Άρα κανονικά έτσι περπατάμε. Ναι. Με λίγο προσοχή, λίγο ξέρεις πιγκοϊνίστικο περπάτημα και είσαι κομπλέ. Ωραία. Έγινε. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που είναι σε φάση εξελίξεων. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στοίχημαν καθημερινά. Οι μεγαλύτερες αποδόσεις. Στοίχημαν καθημερινά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών σε ό,τι μπορείτε να φανταστεί το μυαλό σας. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, οτιδήποτε. Παίζετε, υπάρχει στοίχημα.gr από το τάμπλετ, από το κινητό σας, από τον υπολογιστή σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε στα του Άρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ, Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12. Πήραμε πριν από λίγο το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπούντου σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και τα μεταγραφικά του κυρίως που είναι στο προσκήνιο. Στο στοίχημα, η Manchester City δεν δείχνει κανένα έλεος απέναντι στην Μπέρτον, παρότι τη χωρίζει δύο κατηγορίες. Το παιχνίδι στο 69ο λεπτό είναι στο 7-0 παρακαλώ, 4-0 το ημίχρονο. Ο Γκάμπριελ Τζέζους έχει βάλει 4 από τα 7 γκολ της City. Έχει βάλει ένα ο Ντεμπρόινε, έχει βάλει ένα ο Ζιντσένκο, έχει βάλει ένα ο Φονδέν. Και είναι στο 7-0 το παιχνίδι. Αυτό για το Link Up. Link Up και στη Γαλλία. Μπορντό Χαύρι 0-0, Παρίσι Ζερμέν Γκάμπ 0-0. Στα παιχνίδια της Ισπανίας, το Copa del Rey, το Villarreal Espanyol είναι στο 2-2, στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Το Χετάφε Βαγιαδολίδ είναι στο 0-0, στο 90. Στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων είναι το Real Madrid της Λεγανιές. Η Real προηγείται με πέναλτι που σκόραρε πριν από λίγο ο Σέρχιο Ράμος με πέναλτι. 1-0 λοιπόν η Real. Είπαμε νωρίτερα. 1-1 η Χιρόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, παιχνίδι που έχει λήξει. Στη Γαλλία η Μονακό 1-1 στην κανονική περίοδο πέρασε τα πέναλτι την Τιρέν. Στα πιο σημαντικά παιχνίδια του σημερινού κουπονιού. Νίκο Παπαδόπουλε. Φιλαράκι μου. Τι γίνεται ρε φίλε στην Περαία. Φιλαράκι μου. Ίσως συγκινητικός το μεσημέρι, να ξέρεις. Γιατί. Καταρχάς, ίσως συγκινητικός πήρες το μεσημέρι. Ναι, όντως. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό γιατί όπως είπα και στο τηλέφωνο μας περίμενα να με πάρει σε κάποια φάση, έλεγα πιο αργά. Και πες όταν σε πήρα και στο είπα εκτός αέρα, ποιο ήταν το πρώτο μου μήνυμα για τη σημερινή μέρα. Είπες ότι δεν θα κατέβω το απόγευμα, να κατέβω το βράδυ για να γυρίσουμε μαζί. Αυτό είπες φίλε και συνάδελφε. Έτσι. Αυτό είπες. Έτσι. Ωστόσο εγώ, ο οποίος έχω τον Γκάρι αρκετές φορές μέσα στη σεζόν για μπασκετικούς λόγους, σου είπα, συνάδελφε, δεν πειράζει, κάτσε στο τζάκι σου εκεί πέρα στην Περαία. Ωραία, βάλει Netflix. Εντάξει. Άραξε. Εντάξει, φάει τα γκουράκια σου και τα καροτάκια σου που σου αρέσουν κιόλας. Εσένα δεν είναι τόγκα, ρε φίλε, γιατί λείπεις για δουλειά. Εντάξει, ρε φίλε, είτε είναι δικαιολογημένη είτε αδικαιολόγητη, είναι τόγκα. Καταλαβες.
Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν λίγο κατά τις 8, αλλά μου είπαν ότι κάτω οι δρόμοι είναι λίγο κάτω ice skating και μου λένε μην. Τα πεζοδρόμια κυρίως, φίλε, όχι οι δρόμοι. Οι δρόμοι τώρα είναι κεντρικοί, ρε φίλε. Τώρα κοίταξε, έχει σταματήσει να χιονίζει εδώ και ώρα. Τουλάχιστον μέχρι πριν καμιά ώρα που ήμουν έξω δεν χιόνιζε. Έτσι. Ναι, ναι. Από το απόγευμα και μετά, από το μεσημέρι μάλλον και μετά έριχνε πολύ λίγο και σε κάποια φάση σταμάτησε κιόλα. Οπότε με τα αυτοκίνητα τα πάνε έλα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι η δρόμη κεντρική. Τώρα σε κανένα στενό, λίγο πιο πάνω και όλα αυτά. Εντάξει, οκ, okay, μπορεί να υπάρχει ζήτημα. Τα πεζοδρόμια πάντως είναι ωραία φάση. Τα πεζοδρόμια είναι λίγο. Γιατί ως γνωστόν η Θεσσαλονίκη είναι πάντα προετοιμασμένη. Καλά, εντάξει. <φίλοι. laughs> Στα πεζοδρόμια, ξέρεις, πλασέ το ένα πόδι, πλασέ και το άλλο. Κολλημένα χέρια πίσω και πηγαίνει σαν του πιγκουίνου. Λίγο-λίγο στρώνει το πλασέ και πα σαν του πιγκουίνου. Χαζίνει οι πιγκουίνοι που είναι πάνω στου πάγου και τα χιόνια και δεν γλιστράνε ποτέ. Σαν να είσαι έτοιμος να εκτελέσεις φάουλ. Ναι, αλλά και τα δύο πόδια, σιγά σιγά, και όπως πηγαίνει το ένα πόδι, παίρνει και, πώς το λένε, παίρνει και βάρος στο σώμα, κατάλαβες. Τσέκαρε πώς περπατάνε οι πιγκουίνοι που δεν πέφτουν ποτέ. Έτσι δεν πέφτεις ποτέ. Ποτέ δεν πέφτεις. Με σαγιονάρα να είσαι, δεν θα πέσεις. Και από ό,τι βλέπω, δεν νομίζω να υπάρξει κυβερνήση στη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Δεν θα χιονίζει. Τι θα χιονίζει και αύριο. Αυτό είναι το θετικό. Όχι, θα έχει συννεφιά, αλλά θα φτάσει μέχρι και 8 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο, εντάξει. Okay. Ναι, αλλά από Παρασκευή ξανά τα ίδια. Τι χιόνια. Ένα, μείον δύο. Όχι, χιόνια δεν θα έχει. Αλλά θα είναι τι καθαρός, να κάνουν, ρε, να δουλέψουν και τα παιδιά, οι καυστηρατζίδες, οι λεβιτοτέτοιοι, οι εταιρείες με τα αέρια, με τα πετρέλαια. Τι να κάνουν και αυτοί οι φερεκλέφτες να γίνουν, δεν πρέπει να δουλέψουν και αυτοί κάπως. Αλήθεια είναι γι' αυτό. Πού από θα έρθει. Έχει εδώ Ιανουάριο, θα έρθει δηλαδή αρχές. Τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου θα έρθει ένα. Πα! Μια πιστολιά δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Από το αέριο, τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Είπαμε. Και αυτοί να ζήσουν κάπως πρέπει οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε. Τώρα πέρα από την πλάκα προς τα εκεί, είχε θέμα σήμερα. Στα, έτσι λίγο έξω από την πόλη, ανατολικά και κοντά στις παραλίες. Κοίτα, το ωραίο με τον Δήμο Θερμαϊκού είναι ότι εντάξει, στις περισσότερες περιοχές τα χιόνια δεν είχαν λιώσει εντελώς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Το εκπληκτικό είναι ότι στην Περαία, ας πούμε, ότι όπως και σε πολλές περιοχές φυσικά, πέραν των κεντρικών δρόμων, τα στενά είναι παρατημένα στο τέλος του θυγού. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, ό,τι φαίνεται σε άσφαλτο είναι οι δύο γραμμές από τις ρόδες και τίποτα άλλο. Που πατιότανε τις τελευταίες μέρες. Αλλά πάλι και αυτό σήμερα καλύφθηκε με χιόνι. Εντάξει. Συν ότι ο δρόμος ο κεντρικός, ας πούμε, τόσες μέρες που ερχόταν στην Περαία είναι τρεις λωρίδες. Η αριστερή δεν πατιότανε γιατί ήταν πάγος. Ναι. Ήταν πάγος και χιόνι και πηγαίναν από δύο λωρίδες. Ενίοτε και από μία. Γιατί καμιά φορά ήταν και η δεξιά λωρίδα λίγο με πάγο, ρε παιδί μου. Γενικότερα οι άνθρωποι εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ προετοιμασμένοι. Εντάξει, όπως, παντού όπως νομίζω. Εδώ στην Περαία, ειδικά σε ένα παρακτηριστικό μέρος, εμείς είμαστε εξοπλισμένοι με μαγιό και παρακτηριστικό μέρος στην Περαία, φίλε. Δεν ζούμε στο 1950. Δεν είναι παρακτηριστικό μέρος η Περαία το 2019. Δηλαδή, συνάδελφε, πόσοι τουρίστες μαζί με το καλοκαίρι. Ναι, οκ, εντάξει. Ρεστό, έχω πετύχει Αμερικανίδα στο φούρνο να ρωτάει πώς θα πάει στο Μαρμαρά τώρα. Εντάξει, δηλαδή, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Και βγήκα το φούρνο και λέω δεν το ζω αυτό. Και πώς βρέθηκε στην Περαία αυτή η καψερή. Έλα μου, εγώ τότε ήμουν Κινέζος, δεν ξέρω να μιλάω αγγλικά και έφυγε. Σε αντίθεση με τον Ιδηλιακό Μαρμαρά, έτσι να τα λέμε αυτά. Αλήθεια. Με αυτό το μέρος, τον επίγειο παράδεισο αυτό της Χαλκιδικής. Και με ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Με εξαιρετικές επιλογές accommodation στο Μαρμαρά. Πολύ καλές επιλογές. Επίγειος παράδεισος. Φέτος το καλοκαίρι νομίζω ότι θέλω να τη ζήσουμε. Με το καλό, βεβαίως. Με το καλό, βεβαίως. Ναι. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε, για πες. Στον Άρη, πάμε τώρα. Ναι, ρε φίλε, πάμε λίγο να μας πεις τι γίνεται στον Άρη. Περιμένει ο λαός. Σε άκουσα λίγο για το απόγευμα, να σου πω την αλήθεια. Είπες ένα όνομα εκεί πέρα, ένα αυστριακό δεξί μπακ, κάτι τέτοιο. Μετά από εκεί σε έχασα. Άμα σου πω τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Στράμελ. Στράμεν. Σταροπράμεν. Μπήρεν αυτή. Τόμα Στράμελ. Ναι. Τη Στρούμγκρατ. Συγκεκριμένο. Είναι μια τις τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που τσεκάρει ο Άρης για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο αυστριακός μπακ, καλή περίπτωση όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη, δεν είναι όμως και μοναδική που εξετάζουν για τα μετόπισθεν ο συγκεκριμένος. Είναι γενικότερα. Και δεν είναι και μια θέση που οπότε καταλαβαίνω καίγονται τώρα που μιλάμε, έτσι. Καίγονται. Ναι. Α, καίγονται για δεξί μπακ. Για δεξί, για αριστερό, για το δεκάρι και για στόπερ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει ο Άρης, με πρώτη φυσικά να είναι αυτή του επιτελικού μέσου. Μάλιστα. Και όπως λένε από την ΠΑΕ,
Πρώτα θέλουμε να κλείσουμε τον επιτελικό μέσο και μετά να προχωρήσουν οι υπόλοιπες κινήσεις. Γιατί ο Άρης έχει εντοπίσει μια πολύ καλή περίπτωση στο 10 και παλεύει να την κλείσει με μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει κιόλας μέσα στα επόμενα 24 ώρα οριστικά. Να πέσει και υπογραφή δηλαδή. Mm-hmm. Okay. Κοίτα, αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι κοντά σε παίχτες, δεν έχει αποσπάσει τις υπογραφές. Και μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πέσει το μελάνι στο χαρτί, πολλά μπορούν να συμβούν. Ναι. Γι' αυτό και νομίζω ότι από εδώ πλευρά Σάρι οι άνθρωποι της ομάδας είναι πολύ μαζεμένοι. Έτσι θα τους χαρακτήριζα. Υπάρχει σίγουρα μια καθυστέρηση στο μεταγραφικό, ναι, okay, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν είναι ότι ο Άρης βρίσκεται και με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά τις κινήσεις mm-hmm. που πρέπει να κάνει. Εντάξει, γιατί είμαστε ακόμα στις αρχές του Γενάρη. Όλοι θα θέλαμε να έχουν έρθει νωρίτερα κάποιους ποδοσφαιριστές. Και όλοι θα θέλαμε η ομάδα να πάει πιο ενισχυμένη στο παιχνίδι της Δευτέρας με τη Λαμία. Αλλά θα πάει με αυτούς που είδαμε και πριν τη διακοπή. Και με 2-3 λιγότερους, ας πούμε, γιατί ήδη έχουμε 2 αποχωρήσεις. Νομίζω ότι με στο επόμενο 48 θα τελειώσει και το θέμα του Κολάσο για να αποτελέσει και αυτός παρελθόν. Απλά το ιδιαιτερότερο με το μάτς της Δευτέρας είναι ότι θα δούμε στην αποστολή ενδεχομένως και στην ενδεκάδα παίχτες που είχαμε ως δεδομένο ότι δεν υπολογίζονται και είχαν mm-hmm. ενημερωθεί κιόλας οι ίδιοι mm-hmm. ότι δεν υπολογίζονται και να βρουν ομάδα. Αλλά και η κατάσταση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή αλλά και ενδεχομένως η απόφαση του τεχνικού τύμου να αναθεωρήσει για μια-δυο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να τους φέρουν ξανά στη 18. Okay. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί υπάρχει και ένα πρόβλημα στα χαφ. Ο Άρης είναι με έναν αμυντικό χαφ διαθέσιμο μόνο. Πώς συνέβη αυτό? Ο Μπάς έχει δηλωθεί να εκτίσει την τιμωρία του με τη Λαμία. Ναι, ωραία ακούγεται. Για πες, ναι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, ο Σιώπης τη Δευτέρα τραυματίας ξαφνικά. Ναι. Και έχει μείνει μόνο Ματίγια. Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή του Ιντζόγλου. Ο οποίος Ιντζόγλου όμως είχε ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζεται. Και για ένα διάστημα έκανε μόνος τις προπονήσεις. Τελευταία τώρα μπαίνει πάλι με την υπόλοιπη ομάδα, okay. Ναι. Αλλά υπάρχει αυτό το θεματάκι, αυτός ο πονοκέφαλος για τον Παντελίδη στην συγκεκριμένη θέση, στο δίδυμο δηλαδή της μεσαίας γραμμής. Μάλιστα. Στέρεται επιλογών αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένας πονοκέφαλος για αυτόν. Και γι' αυτό, όπως έλεγα και πριν, μάλλον θα δούμε και παίχτες που είχαν ως δεδομένο ότι θα αποχωρήσουν στο μάτς της Δευτέρας, όχι μόνο βέβαια για εκείνη τη θέση, αλλά και για τα άκρα της άμυνας, σίγουρα θα δούμε και εκεί. Δηλαδή τον Βαλεριάνο και τον Τζανακάκη νομίζω θα το δούμε στην αποστολή, και αν έχει τους δύο τουλάχιστον ένα από τους δύο, mm-hmm. για το μάτς της Δευτέρας. Τώρα όσον αφορά, για να συνεχίσουμε και το μεταγραφικό, αυτό το οποίο υπάρχει σαν πληροφορία είναι ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε με 2-3 αφίξεις, είναι πολύ πιθανό αυτό, ποδοσφαιριστών. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς και ποιες θέσεις θα αφορούν αυτές οι αφίξεις, αλλά είναι και η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι του Άρη και είναι προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να έρθουν 2-3 παίχτες μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Και ενδεχομένως θα παρακολουθήσουν και το παιχνίδι με τη Λαμία από τις κερκίδες του Βικελίδης τη Δευτέρα. Εντάξει, υπάρχει κινητικότητα δηλαδή, δεν είναι ότι... Κινητικότητα υπάρχει, απλά... ξέρεις τι, ο κόσμος, εγώ καταλαβαίνω ότι προβληματίζεται, βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα κτλ. Αν όμως, θα κάνω εγώ τώρα λίγο το συνήθω του διαβόλου, αν όμως δεν γινόντουσαν μεταγραφές και βγαίναν περισσότερα ονόματα, δεν θα ήταν το ίδιο. Ο κόσμος νομίζω επηρεάζεται πολύ από αυτή τη μυστικοπάθεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Και δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα. Ό,τι βγαίνει είναι με το σταγονόμετρο όσον αφορά το μεταγραφικό του Άρη. Ναι. Μπορεί να κάνει κακό στη δουλειά μας, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά εγώ εν μέρει είμαι υπέρ αυτής της τακτικής. Okay. Εντάξει, από το να ραδιάζονται 15 ονόματα, παλιές καλές εποχές Γιάννη Κόντι, mm-hmm. ναι. ναι, ίσως είναι καλύτερο τώρα αυτό, δηλαδή ότι δεν βγαίνουν και πολλά. Και μέχρι στιγμής ό,τι έχει βγει ανταποκρίνει και στην πραγματικότητα, όπως το Αλφόνς ας πούμε, που αφορά το δεξί άκρο της άμυνας. Mm-hmm. Για τον οποίο, όπως λέγαμε και το απόγευμα με το Σταμάτη, είναι νομίζω τυπικό το θέμα, γιατί γίνεται μια παραξιολόγηση στην Τιζόν τώρα που ήρθε νέος προπονητής, αλλά οι Γάλλοι λένε στους ανθρώπους του Άρη ότι δεν υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, ότι εκτός από πρώτο παίκτη θα έρθει σε εσάς. Δανεικός μέχρι το καλοκαίρι. Ακούστηκε σήμερα και το όνομα του Κατράνη. Κατράνη, αριστερό μπακ, τον Ατρόμητο που ήταν. Αριστερό μπακ,
Ναι, ναι, ναι. Που ανήκει σε τέτοια, αλλά αγωνίζεται δανεικό σε μουσκρόν. Με αυτόν έγινε μια διερευνητική επαφή και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή θέμα κατεργάμιο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ότι υπήρξε επαφή είναι υπήρξε, αλλά τίποτα περισσότερο. Ναι. Σε γενικές γραμμές όσον αφορά το μεταγραφικό αυτά, είναι μέρες που πρέπει να φέρουν κάτι κιόλας για τον Άρη. Δηλαδή πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να τελειώσει η εβδομάδα από αύριο που είναι Πέμπτη. Όπως λέγαμε και χθες το βράδυ, γιατί η ενημέρωση που έλεγε ότι σήμερα θα προκύψει κάτι, δεν θα προκύψει κάτι σήμερα, όπως και έγινε κιόλας. Ίσως από αύριο να έχουμε κάτι περισσότερο. Το θεωρώ πολύ πιθανό και αύριο να προκύψει κάτι πάνω στο μεταγραφικό. Okay, εντάξει. Νίκο Παντόπουλε, αφήνοντας λίγο τα του Άρη, φίλε μου, καλέ. Να ολοκληρώσω μόνο λίγο. Νόμιζα ολοκλήρωση, φίλε μου, σε αφήνω να ολοκληρώσεις λοιπόν. Ναι, να ολοκληρώσω λίγο με το θέμα του Βέλντ, γιατί προήρξε και αυτό σήμερα από ένα δημοσίευμα σήμερα στην Αθήνα, το Σπορ 24, το οποίο αρχικά λέγει ότι ο Βέλντ ταξιδεύει στην Ισπανία για να δώσει τα χέρια με την Ταραγώνα και μετά άλλαξε διαβάσαμε ότι δέχεται πρέσινγκ για την Ταραγώνα. Ο Βέλεθ ήταν το πρωί κανονικά στην προπόνηση, ανέβασε και story κιόλας ο άνθρωπος. Είδες που ήταν τα social media πολλές φορές. Ναι. Και επειδή είχαμε και μια επικοινωνία μαζί, το διεύσησε κατηγορηματικά, το χαρακτήρισε ως ψέμα και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα έκανε και αυτό ο κύριος μια ανάρτηση στο Instagram που έχει μια ομαδική φωτογραφία και γράφει μόνο ο Άρης. Βέβαια, τα δημοσιεύματα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όντως ο Πέθης έχει πρόταση στα χέρια του Ταραγώνα, η οποία είναι κιόλας η γενέτειρά του και υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο, είναι η αλήθεια, με το συγκεκριμένο σύλλογο. Αλλά προτεραιότητα για το Βέλεθ αυτή τη στιγμή είναι ο Άρης, που έχει η τελευταία της Σεκούντα Ντιβιζιόν, για να το πω έτσι και λίγο πιο ομά. Ναι. Ναι. Άρα η μισή μια ώρα που κράτησε η Αραμπομπούλα με το Βέλεθ, αυτό ήταν το μεσημέρι και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει θέμα με τον Ισπανό, συνεχίζει κανονικά στην ομάδα. Μάλιστα. Okay. Σύνικο Παδόπουλο, τώρα μια και ολοκλήρωσε το Άρεος. Πάνω σου ότι είναι 25 εκατομμύρια ευρώ, θα έκανες έστω και μισή σκέψη να μείνεις εκεί που ήσουν πριν, εκεί που δεν είναι τα 25 εκατομμύρια. Γιατί εγώ πριν με την Ελένη που το λέγαμε, της είπα ότι σε μια ανάλογη δική μου κατάσταση λέω θα με ψάχνατε. Δεν σας αποχαιρετούσα καν. Θα έσβηνα και τα social media, ωραία. Και μετά από καμιά δεκαετία μέρες θα μαθαίνατε ότι ρε, εσύ αυτός είναι εκεί πέρα. Ναι. Λέω ρε παιδί μου, λέγαμε τώρα, κάναμε την κουβέντα. Και μου λέει, ας πούμε, η Ελένη ότι. Ερχόταν, ξέρω εγώ, το reality hard news και σου έδινε λεφτά. Λέω, και μου έδινε, ξέρω εγώ, 6-7 χιλιάρικα. Εντάξει. Και λέω, ναι. Όχι, θα έφευγα απλά. Ωραία. Κάτσε πάω να κάνω βαλίτσα. Δεν θα μαθαίνετε, δηλαδή ξαφνικά θα χανόμουν προσώπου γης και θα μαθαίνετε μετά από λίγο καιρό ότι αυτό τελικά είναι εκεί πέρα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Θέλω να το συγκρίνω με τον Πρίγιοβιτς, που ακούει και λίγο πινελίκη που φεύγει με τόσα λεφτά. Μα γιατί να ακούει πινελίκη, δηλαδή εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, φιλέ, το. Στο μυαλό του κόσμου, ξέρεις, δεν υπάρχει μόνο το στιγμό επαγγελματικό που έχουμε περισσότεροι. Εμείς τέλος πάντων είμαστε γύρω από τις ομάδες, αλλά okay. Ο κόσμος κάνει το λάθος και σε τρεις περιπτώσεις και νομίζω ότι το ίδιο συνέστημα που κουβαλάει αυτός το κουβαλάει και ο ποδοσφαιριστής. Το οποίο 9,8 φορές στις 10 δεν ισχύει. Εντάξει. Σπάνια, πρόσεξε, με τον Έλληνα καμιά φορά μπορεί να ισχύσει. Ναι, αλλά γι' αυτό λέω 9,8 φορές στις 10, γι' αυτό το λέω. Με τον ξένο όμως που είναι στιγνός επαγγελματίας, και εντάξει και ο Περιλιοβίτς δεν ήταν τώρα από μικρό παιδί παοκτσάκι και έχει κλείσει και πολλά χρόνια στην ομάδα. Σωστά. Νομίζω πώς είναι, 1,5-2. Δύο χρόνια. Ο Περιλιοβίτς νομίζω τώρα κάνει 2 χρόνια, ναι. Ναι, το Γενάρη του 16 είχε έρθει. Εντάξει, το ότι δέθηκε με την ομάδα μέχρι ένα σημείο, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά όταν έρχονται οι άλλοι και σου αραδιάζουν 25 εκατομμύρια μπροστά σου, δεν θα θάλεψεις λίγο και θα πεις, εντάξει, γιατί αυτά τα λεφτά ο Πρίγιοβιτς θα τρώνε και τα δισεγγονά του. Αλήθεια είναι αυτό, Νίκο Παντόπουλο. Και πρόσεξε, τη τετραετία που του λένε δεν θα τη βγάλει εκεί πέρα, εγώ πιστεύω. Δύσκολο όποιος πάει εκεί πέρα ολοκληρώνει και το συμβόλαιο που υπογράφει στην αρχή. Okay, μπορεί να μην πάρει 25, μπορεί να πάρει 15. Ναι. Και 2 χρόνια να κάτσει με τα στάνταρ του συμβολέου, με τα μπόνους για, για τις νίκες, έγινε. Θα γυρίσει μετά στην Ευρώπη. Θα βρει και κανένα καλό συμβόλαιο. Μπορείς τελικά να γυρίσεις ξανά στον ΠΑΟΚ κιόλας και να πες τα τσιμέντα της τούμπας τότε επιστρέφει ο κίλερ και τα λοιπά. Κατάλαβες. Και τέλος, καλό όλα καλά. Μπορεί να γίνει στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Φωτιά. Πού να πάει. Φωτιά. Καλά, έτσι τώρα το πήγες πολύ μακριά. Ναι, ρε φίλε, να το κάνουμε λίγο εμπορικό. Εντάξει, τον άτχο πώς πήγε, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, είδες. Ο Κοντρέρας πώς πήγε, ας πούμε. Κοντρέρας, ναι.
Μπορεί Κοντρέρας, φίλε, να γίνει και... Ο Κοντρέρας, φίλε, με τη γυναίκα που έχει, αν του έβινε σε κάθε ομάδα που πήγαινε, έπαιρνε ένα ευρώ παραπάνω, η γυναίκα θα του έλεγε πήγαινε σε αυτήν την ομάδα. Για ένα ευρώ, δεν σου λέω για τρελά χρήματα. Α, τόσο... όχι ο Πάμπλο, η γυναίκα του. Ναι, η γυναίκα του. Είναι τρελή. Ναι, κανονικά. Αχα. Ναι, τότε. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, δεν είναι τον αδικό εγώ τώρα που πάει. Τι να δικήσετε, φίλε, τι συζητάμε, μιλάμε για τρελά χρήματα. Τι να δικήσετε. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εντάξει, κοίτα, εγώ επειδή πήγα στο δικαστήριο να το σκεφτώ λίγο. Εντάξει, εγώ ρε παιδί μου σκεφτόμουν, ας πούμε, λέω αν ήμουν τώρα στον Άρη, έπαιζα μπάλα και μου γινόταν έτσι σε πρόταση. Μέσα στο μυαλό μου θα υπήρχε και το ηθικό. Ότι εντάξει, έχουμε βάλει ένα στόχο, πάμε να τον πετύχουμε. Okay. Εντάξει, ρε παιδί μου, το ηθικό το βάζεις λίγο πίσω όταν γεμίζει η τσέπη σου πολύ, καταλαβες. Λίγο δεν το σκέφτεσαι και τόσο. Λες, οκ, okay, ναι. Θα ζήσω με αυτό. Θα ζήσω. Αλλά όταν αυτός με την καλησπέρα εκεί πέρα βγάζει 30.000. Μα δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, φίλε. Νομίζω κάπου είχα δει ότι είναι 16 ευρώ το δευτερόλεπτο, κάτι τέτοιο. 16 ευρώ το δευτερόλεπτο. Ναι, 16 ευρώ το δευτερόλεπτο. Και εμείς ψάχνουμε τα παιξινά τα που φάνε με σκοπίτι να δούμε πως έχει περισσέψει κανένα κουσάκι. Σιγά ρε Βασιλάκη, θα ήλα εσύ να με σιγά, να τα πιάσαμε. Υπερβολικό, όχι, okay, υπερβολικό. Σιγά. Υπερβολικό. Αλλά για μένα το θέμα, ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός και σαν οργανισμός βάζω και την ΠΑΕ, βάζω και τους δημοσιογράφους, όχι όλους, για να τους βάλιασω όλους, και βάζω και μερίδα του κόσμου, δεν είναι το θέμα... Το ότι φεύγει, το αν θα φύγει ή όχι ο Περλίδης που θα φύγει τελικά. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει. Αυτό είναι το. Φυσικά και είναι αυτό το θέμα. Εννοείται ότι είναι αυτό το θέμα. Εξ αρχής έπρεπε να τεθεί αυτό το ζήτημα. Ότι παιδιά, ωραία, αυτός έχει αυτά τα λεφτά. Δύσκολα να πει όχι. Εντάξει, θα πρέπει να είναι πολύ άκας για να το κάνει. Κατά 99,9 φεύγει. Ποιος θα πάρει. Καλή ερώτηση, λίγο Παπαδόπουλο. Το Μάρκους Μπέρκ. Για να καλύψουμε το γενό του. Έτσι, γιατί πάμε για πρωτάθλημα. Με τον Τζούπακ Πομ, που εμένα μου αρέσει από εδώ σου. Να χαρά είναι. Ναι. Οκ, okay, ναι, αλλά θέλω και κάτι ακόμα. Το Μάρκους Μπέρκ. Ναι, ο Μπέρκ, ας πούμε, άμα έρθει, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή και νομίζω ότι καλύπτει επάξιο το κενό του Πρίγκεβιτς. Αυτό έλεγα στην Ελένη πριν. Έλεγα ότι αν πες ότι ο Πρίγκεβιτς έχει βάλει 10 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα και θα ήθελες περίπου άλλα τόσα πάνω κάτω μέχρι το τέλος σεζόν για να το πάρεις από τον Πρίγκεβιτς. Για μένα, ο Μπέρκ είναι καλύτερος από τον Πρίγκεβιτς. Μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Ναι, οκ, okay, συμφωνούμε. Ναι. Ρε παιδί μου, αυτό θες όμως, τα γκολ θες σε τελική ανάλυση και από τους δύο και από τον ένα και από τον άλλον. Ο Μπέρκ νομίζω θα στα δώσει αυτά τα 7, 8, 9, 10 γκολ ό,τι είναι. 100%. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι ευτύχημα αν έρθει τελικά. Δεν ξέρω τώρα αν έχει γίνει κρούση, αν έχει γίνει πρόταση. Είναι ψηλά στη λίστα, συζητάνε, το ψάχνουν να βρουν άκρη είτε με τον Μπέρκ. Αυτός που είναι τώρα, κάτω και αυτός εκεί πέρα. Στην Αλ Αΐν. Στην Αλ Αΐν. 44 γκολ, 46 συμμετοχές. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή αυτό τώρα αν έχει μπόνους, ας πούμε, μια πόσο έχει ο Πρίγκεβιτς μπόνους για κάθε γκολ εκεί πέρα. Ή 25 ή 50, δεν θυμάμαι. Δηλαδή αν πούμε ότι ο Μπέρκ έχει, ας πούμε, μια τριαντάρια για κάθε γκολ. Κάτι έχει βγάλει, καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Δόξα τω Θεώ. Τέλος πάντων. Νίκο Παπαδόπουλε, σε αφήνω, φίλε, να απολαύσει τη νύχτα σου στην Κρύα Περαία. Εντάξει, στη χιονισμένη Περαία. Τι ώρα είναι, φίλε, το Houston Rocket Milwaukee Bucks σήμερα? Στις 3. Στις 3. Στις 3. Ένα ημίχρονο να προλάβουμε. Και αν και έχω ξύπνημα, θα το δούμε το παιχνίδι. Ναι. Θα το δούμε. Αξίζει, ναι. Νομίζω τον κόπο. Αξίζει για να δείτε και λίγο Harden. Μην κολλάτε μόνο με τον Γιάννη, γιατί ο Harden στα τελευταία παιχνίδια βάζει 40 βιστές. Σελυνιασμένο το παιδί. Μπορεί να γράψει το κοντέρ κανένα 140-115. Η επιστροφή σου, φίλε, στο σπίτι, ποια θα είναι. Είναι τρομολογημένη, μην αγχώνεσαι, ρε. Α, έχει τρομολογηθεί όλα. Τρομολογημένη είναι, ρε. Εντάξει. Μάλιστα. Όλα λειτουργούν κανονικά, ρε, φίλε, στο κέντρο. Μην νομίζεις, επειδή είσαι έξω και νομίζω ότι χιόνισε, εντάξει. Όχι. Εγώ δεν λέω για το πώς θα πας, λέω τον τρόπο. Ρε, όλα δρομολογημένα είναι, σου λέω, μην αγχώνεσαι. Καλησπέρα, ένα ταξί θα ήθελα λίγο, ναι. Ωραία. Μισό λεπτά, είσαι 3 λεπτά εκεί. Ναι. Καλό σας βράδυ, κύριε Παπαδόπουλο. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, το τραβήξαμε λίγο. Πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Η Στοίχημαν κάθε μέρα με τις καλύτερες επιλογές, με τις πιο ψηλές αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Από το κινητό, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή. Στοίχημαν.gr και το καζίνο της Στοίχημαν με πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλούς τρόπους για να κερδίσετε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ πάμε μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη. Εκτάκτο σήμερα μόνο του. Λόγω της υπατίας. Τι υπατία, ρε φίλε. Ακούω υπατία. Λοιπόν, μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για Άρη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα στοιχηματικά. Η Manchester City σταμάτησε στα 9, ρε φίλε. Με την Burton Albion. 9-0 για τη Manchester City. Στα 7, ο Γκάμπριελ Ζέζου είχε βάλει τα 4. Εκεί σταμάτησε. Έβαλε ένα ακόμα ο Walker στο 70 και το ένα τον goal το έβαλε ο Μαχρέζ στο παιχνίδι που έγινε στο Etihad για το, στο πλαίσιο του Link Up. Manchester City, Burton Albion, 9-0 παρακαλώ. Σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, προς το τέλος είμαστε στα παιχνίδια του γαλλικού Link Up. 1-0 είναι το Bordeaux Havre στο 86. Bordeaux προηγείται με το goal που έβαλε στο 70 ο Καλού. Στο 1-1 είναι το Paris Saint-Germain Gingham. Στο 84 η Paris προηγήθηκε στο 63 με τον Neymar, αλλά πριν από λίγο με πέναλτι ο Εγκμπακοτό στο 81 ισοφάρισε σε 1-1. Στην Ισπανία, στα παιχνίδια που ξεκίνησαν σε 9.30, το Villarreal Espanyol έληξε στο 2-2. Το ημίχρονο 0-1 για την Espanyol. Villarreal έμεινε πίσω, πήγε να κάνει μάλλον την ανατροπή, δεν τα κατάφερε. 2-2 το παιχνίδι, με τη Villarreal ουσιαστικά να σώζει την υπόθεση με τα δύο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. 1-0 είχε τάφε τη Βαγιαδολίδ, με τον γκολ να το πετυχαίνει είχε τάφε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Άγχελ. 1-0. Ωραία περίπτωση αυτός. Και η Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 προηγείται στις Λεγανιές. Με το πέναλτι του Σέρχιο Ράμος 44, το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη, είναι στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην Ευρωλίγκα έχουμε τελικά από παντού. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, κέρδισε με το 77-67 την Μπάγερ Μονάχου, χωρίς να κάνει κάποια τρομερή εμφάνιση. Με την έδρα του, παίζοντας όσο έπρεπε, με καλάθι και βαπέ του πρωταγωνιστές νίκησε με το 77-67. Νωρίτερα σήμερα 65-80 η Τσέσεκα την Ταρουσάφακα. Εύκολα στην Κωνσταντινούπολη. Η Μακάμπι του Γιάννη Φερόπουλου το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 81-76 την Μπουντούτσνοστ. Και η Μπαρσελόνα νίκησε στο τελευταίο παιχνίδι χρονικά μέσα στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο με 85-90. Ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, η οποία συνεχίζεται κανονικά μέσα στην εβδομάδα. 18η αγωνιστική είναι από αυτές τις εβδομάδες τις διπλές της Ευρωλίγκα, μία φορά το μήνα. Που υπάρχει η εβδομάδα με τα δύο παιχνίδια. Πρώτη Φενέρ με 15-2, δεύτερη Ρεάλ με 14-3, τρίτη Τσέσεκα με 13-4, τέταρτη Εφές με 11-6, 11-6 και ο Ολυμπιακός, έκτη Μπαρτσελώνα με 17, έβδομη Αρμάνι με 8-9, όγδος ο Παναθηναϊκός με 8-9, 8-9 και η Μπάγερ Μονάχου στην ένατη θέση, δέκατη Μπασκόνια με 7-10, το ίδιο ρεκόρ της Αλγκύρης, το ίδιο ρεκόρ η Χίμκι, εν δέκατη και το δέκατη θέση, 6-11 η Μακάμπι, 6-11 η Γκραν Κανάρια. Από το 4 μέχρι το 14 παίζονται διάφορες θέσεις που αφορούν την τετράδα, που αφορούν την οχτάδα. Πρώτη τελευταία Μπουντούνιος με 3-14, 16η η Νταρουσάφακα που έχει 2-15. Η μία από τις νίκες της είναι με τον Ολυμπιακό για τους Τούρκους. Κάπως έχει κατάσταση και στην Ευρωλίγκα. Ολοκληρώθηκαν και τα παιχνίδια του Basketball Champions League στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν το Ναντέρ Telekom Βόνη. Η Ναντέρ νίκησε κάνοντας μια εκπληκτική εμφάνιση με 103-56 την γερμανική ομάδα. Η Ναντέρ, η οποία έβαλε 19 τρίποντα σε 37 προσπάθειες. Η Ναντέρ είναι πολύ ψηλά σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει τα τρίποντα. Έδωσε 27 assist για μόλις 8 λάθη. Κέρδισε πολύ εύκολα. Πήγε στο 5-5. Είναι μία νίκη κάτω από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο υποδέχεται την ερχόμενη Τετάρτη σε 9.30 το βράδυ. Φτάνει σε κατάσταση τελική ο όμιλος του ΠΑΟΚ, που είναι τρίτος. Έχει 16 βαθμούς με 6-4. Το ίδιο και για την Χολόν που είναι στην τέταρτη θέση. 4 ομάδες πέραν από τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Η Ναντέρ είναι στον 5-5 και έχει 15 βαθμούς. Πολύ ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι. Αυτό με την Ναντέρ την άλλη εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί. Λοιπόν, πριν φτάσουμε προς το τέλος, να δούμε αν έχει κάτι της τελευταίας στιγμής που έχει να κάνει με μεταγραφικά που μπορεί να παίζουν δεξιά και αριστερά. Όχι, δεν βλέπω να προκύπτει κάτι καινούριο. Κυρίως για το μεταγραφικό κομμάτι που ενδιαφέρει λίγο παραπάνω αυτές τις μέρες και εγώ θα πω αναμενόμενα. Οπότε
δεν βλέπω να υπάρχει κάτι από εκεί που να έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Κυρίως για τον ΠΑΟΚ, με αυτό το θέμα του Πρίγιοβιτς, το οποίο παραμένει ανοιχτό, το οποίο από την Παρασκευή, όπως είπε και η Ελένη, ουσιαστικά είναι στην κορυφή της επικαιρότητας και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να περνάει στην κορυφή της επικαιρότητας ο αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς και όχι η μεταγραφή του Σέρβου. Δεν είπαμε τελικά στο κύπελο, αυτό ήθελα να δώσω. Να δούμε λίγο τι έγινε στα σημερινά παιχνίδια του κυπέλου. Ο Ατρόμητος Αθηνών 0-3 τον Απόλλωνας Μήνης με hat-trick του Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος νομίζω πλέον έχει φτάσει τα 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Καταπληκτική σεζόν του Κουλούρη. Καλά είναι εκεί που είναι, λέω εγώ, και για τον ίδιο κυρίως. Σε ένα παιχνίδι με έτσι, πολύ suspense, γκολ, διαμαρτυρίες για τους διαιτητές, φυσικά ανακοινώσεις από τη Λάρισα. Η Λάρισα ανοίξει τον Αστέρα Τρίπολης με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι σε αυτό το ζευγάρι. 1-0 ο Ντέλετιτς στο 6, στο 22 ο Ζίζης στο 2-0, μείωσε ο Γιαννίδης με φάουλ στο 43. Έκανε το 3-1 στο δεύτερο πλήγμα καθυστερήσεων με πέναλτι ο Αντώνη για την Λάρισα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας ήταν καλύτερος, μείωσε 79-3-2, είχε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει κιόλας, δεν το κατάφερε. Και η έκπληξη σημερινή είναι το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει. Αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο του Πρατανιά, τον Κισαμικό, η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον γκολ του Πόνσε στο 37. Η ουραγή της Football League κατάφερε να σοφαρίσει το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων σε 1-1. Προφανώς και πολύ δύσκολο θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την πρόκριση, αλλά η ΑΕΚ κατάφερε να μην κερδίσει στην έδρα του Κισαμικού. Για να δούμε λίγο πριν κλείσουμε και τα παιχνίδια τα αυριανά στο κύπελο. Καθώς ολοκληρώνεται και εκεί η διαδικασία των αγώνων, τριήμερα, έτσι πάνε και στο κύπελο πλέον, ή όχι, καλά θυμόμουν. Αύριο είναι ένα το παιχνίδι, Λαμία Παναθηναϊκός στις 7.30 για να ολοκληρωθούν τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 του κυπέλου. Σε 7.30 αυτό το μάτς, αύριο ανάμεσα σε Λαμία και Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Τζον Τζάτσι, λέω για να είμαστε τυπικοί, για να προλάβουμε τα πάντα όσο μπορούμε. Να κλείσουμε σιγά σιγά. Αυτά από εμάς από τον Μπαλαντέρ. Είπαμε έκτακτα σήμερα μόνο ο Νίκος Μοσκοβίτης στο στούντιο, καθώς ο έτερος συνάδελφος, ο έτερος Νίκος, αποκλείστηκε στην ορεινή περιοχή της Περαίας. Ραντεβού ξανά εδώ αύριο στις 10. Ελπίζω με κανονικό team να είμαστε εδώ. Φυσικά εσείς μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί Γιώργο Ζαγόρας με Ζούγκλα, με τη δική σας συμμετοχή. Ξεκινάει στις 12 και είπαμε ότι πολλές φορές τραβάει μέχρι πολύ αργά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι και να κάνετε.